Χαίρετε κυρίε και κύριοι, καλώ ήλθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο του VG24 Podcast. Είμαι ο Βαγγέλη Λερό, παρέα με Παύλο Κρούστη και Άρη Φουρναράκη για ακόμα μια φορά. Γεια σα, παιδιά. Καλησπέρα. Μπορείτε Καλησπέρα. να κλείσετε το messenger κάθε γαμημένη φορά που ξεκινάμε είτε με τα κινητά είτε με το... <laughs> Δεν ήταν δικό μου. Δεν ευθύνουμε εγώ για όλα τα προβλήματα αυτής της εκπομπής. <laughs> Αφήστε με να νιώσω μια φορά σωστός host ή host για, για μια φορά να κάνω την εισαγωγή της εκπομπής χωρίς να με ρεζιλεύσετε. <laughs> το μάρια. Λοιπόν, <laughs> <laughs> λοιπόν ε, ενδιαφέρουσα, πολύ ενδιαφέρουσα εβδομάδα. Ε, Α, τώρα είναι Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ανακοινώσει που μα κάνανε να τρελαθούμε. Mm. Ε, ταυτόχρονα όμω, ο μήνα που δεν έχει καμία σχεδόν κυκλοφορία τη προκοπή. Είμαστε σε φάση που αναζητούμε να δούμε τι μπάνερ να βάλουμε στο site. Που συνήθω βάζουμε το πιο ωραίο παιχνίδι, ξέρω εγώ του μήνα. Και βγάζουμε και ένα άρθρο με τι προτάσει μα νομίζω. Δεν ξέρω αν θα βγει αυτό το μήνα ο Παύλο. Θα βγει το άρθρο με τι προτάσει του μήνα. συζητάγαμε με την Ελένη, τη είπα δεν έχει κανένα νόημα. Αν θέλει εκείνη να κάνει κάτι, α κάνει. Τα, αλλά τα παιχνίδια τα οποία θα περιλαμβάνει το, τα παιχνίδια που σα προτείνουμε, ε, νομίζω ότι θα ήταν καλύτερη ιδέα τη, είπα, να, 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 αντί για τον τίτλο Τα πέντε παιχνίδια που αναμένουμε για τον Μάιο, να είναι τα, τα πέντε παιχνίδια που θα αναμέναμε για τον Μάιο. <laughs> Γιατί κανονικά ήταν να βγει The Last of Us, ήταν να βγει το Avengers, να είχαμε τέτοια. Αλλά δυστυχώ έχουμε. Θε να τα πούμε τώρα βασικά. Φουλ τη αναβολή, ναι, αλλά αν έχει να πει κάτι, πέστε το. Εγώ δεν ξέρω. Εγώ απλά ξέρω ότι αυτό ο μήνα είναι ο, ο μήνα του backlog, πάλι. Λοιπόν, είχαμε πολύ καιρό να ζήσουμε τέτοιο μήνα. Ε, μόνο κάποια καλοκαίρια θυμάμαι που μπορεί να ήταν κανένα Αύγουστο, ξέρω εγώ, έτσι, με τέτοιε κυκλοφορίε. Αλλά ειδικά αυτόν τον Μάιο, που κανονικά ο Μάιο παραδοσιακά, ρε παιδί μου, είναι που βγαίνουν τα μεγάλα παιχνίδια. Δηλαδή, όλου του προηγούμενου Μαου, είναι ο, ο Νοέμβρη του πρώτου εξαμήνου, α πούμε, για την gaming βιομηχανία. Ε, αυτό το μήνα όμως τα μόνα τελικά τα οποία θα βγουν που δεν έχουν φάει ε, αναβολή Γιατί προ, προχτές μάθαμε το Μαξί έφαγε αναβολή μέχρι και το Wonderful 101 το Remastered που ήταν να βγει ε, Και θα βγει τελικά τον Αύγουστο <σκυρίζει> αυτό πάντων, τα μόνα παιχνίδια, βασικά η μόνη νέα κυκλοφορία ψιλοσοβαρή σε εισαγωγικά Αν και δεν είναι καθόλου σοβαρό σαν παιχνίδι ε, Είναι το Man Eater, αυτό που κάνει στον Καρχαρία Και τρως ανθρώπους οποίο... <σκυρίζει> Ναι μπράβο, το οποίο φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον ναι, φαίνεται όντω πάρα πολύ ωραίο. Φοβερά, και, ε... και ο τίτλο. Ε... Ναι. Ε, θα κυκλοφορήσει σε PC, PS4, Xbox One και Switch στι 22 Μαου. Ε, δείτε βιντεάκι, είναι, είναι, είναι πολύ ενδιαφέρον. Πέρα mm. από αυτό, δεν έχουμε τίποτα. Κυριολεκτικά δεν έχουμε τίποτα. Βγαίνει ξέρω εγώ, το Ion Fury για PS4, Xbox One και Switch που είχε βγει για PC. Θα βγει στι 14 Μαου τώρα για κονσόλε. Yeah. Το John Wick 6 ε, το 2D Shooter που βασίζεται στο... Two... Shooter νομίζω δεν είναι. Είχε ναι. βγει στα PC. Ναι. Το, Είχε βγει το, στα PC θα βγει... το Xenoblade Chronicles το Remaster, το remaster. αυτό θα, θα βγει. Θα βγει κι ναι. αυτό. Ε, αυτά, αυτά είναι μόνο οι νομίζω, νομίζω αυτή είναι η μόνη μεγάλη κυκλοφορία τότε, το Xenoblade. Αλλά και αυτό είναι Remastered. Remaster. Μα είναι Definitive Edition αυτό. Δεν πρέπει να είναι μόνο Remastered. Πρέπει να έχει και άλλα πράγματα και δεν το θυμάμαι. Αλλά δεν είναι μόνο θέλω να πω τα γραφικά. Ναι. Να είναι... Αν έπαιζα με ένα παιχνίδι αυτό το μήνα θα ήταν αυτό βέβαια, μπορώ να πω. Το Xenoblade Chronicles, το Definitive, ναι, ναι. εντάξει, δεν διαφωνώ αυτό. Εγώ έπαιζα Για... και Maneter, πάντω. Αλλά αυτό θέλω να <laughs> και εμένα περισσότερο από όλα αυτά το Maneter με ενδιαφέρει. Το MotoGP ε... πότε κυκλοφορήσε που έγραψα. Το MotoGP βγήκε νομίζω τέλει τέλη Απριλίου. Ε, Απριλίου. Κα καλά θυμάμαι γιατί το έγραψα κιόλα άλλη μόνο μου. Ναι. <laughs> Απλά ήθελα να δω <laughs> αν είναι μέσα στο Μάιο, ρε παιδί μου. Να δω αν okay, έχει κάτι. Μες στο Μάιο δεν είναι. Α, μέσα στο Μάιο είναι το review που είχε αναλάβει τώρα ο Βασίλη. Το Someday You'll Return. Ένα PC adventure δεν είναι walking sim, όπω νομίζαμε. Είναι adventure καθαρό με όχι εξερεύνηση, δηλαδή puzzles. Ψυχολογικό horror e, είναι πρα, βασικά. Ναι. Ε, με παζλάκια, με τέτοια πράγματα. Ωραίο είναι. Είναι, είναι λίγο σαν τρομακτικό firewatch από ό,τι είδα. <laughs> Α, είναι αυτό που κολεμούσα μισό το πάρει. Ναι, Μπράβο. εντάξει. Ο πόλεμο ο πόλεμος του Χέστη έγινε με αυτό. Ποιο είναι λιγότερο Χέστη για να το πάρει, ξέρω εγώ. Τελικά θυσιάστηκε ο Τατσιόπουλο. Ο οποίο έχει έχει φύγει καμικάζι ο Τατσιόπουλο. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι τι γίνεται στο YouTube channel. Βγάζει reviews το παιδί με το τσουβάλι. Δεν ξέρω πώ τα καταφέρνει. Είναι ηρωά. Ε... Και τα κάνει και ωραία. Τα κάνει πολύ ωραία. Κάνει καλή ε, δουλειά. Και έβγαλε και ένα βιντεάκι να πούμε για το Final Fantasy 7 για το τέλο του, το οποίο είναι spoiler. Προφανώ είναι μόνο spoilers. Ε, αλλά για όσου το είδανε το τέλο και ψιλομπερδευτήκαν ή θέλουν να, να δουν τέλο πάντων μια οπτική για το τι είδανε κτλ., ε, μπορούν να παρακολουθήσουν το βιντεάκι μόνο αν το έχουν τερματίσει έτσι. Μην το δείτε νωρίτερα. Ναι. Το Final Fantasy VII Remake. Ε, τώρα, οι κυκλοφορίε, ναι, αυτέ είναι. Βγαίνουν κάτι ports επίση του Switch το, τη 2K, το Bioshock Collection, το Borderlands Legendary Collection και το XCOM 2 Collection στι 29 Πέμπτου, την ίδια ημέρα που ήταν να κυκλοφορήσει το Δελάστο Βασπαρτίο. Ε, αυτά. Και δεν έχουμε τίποτα άλλο. Τα υπόλοιπα όλα βγαίνουν Ιούνιο. Ο Ιούνιο θα είναι απ' την άλλη έχει βελτιωθεί λίγο. Δεν έχει βελτιωθεί απλώ. Ναι. Μόνο και μόνο τα προεώρτια τουλάχιστον στο ΒΑΣ, το οποίο Αχή. είναι η επόμενη είδηση, γιατί μην ξεχνά ότι. Στο προηγούμενο επεισόδιο καθόμασταν και εξετάζαμε την ηθική των delays και τι θα πρέπει να γίνει εφόσον ε, καθυστέρησε το Last of Us σε σχέση με τον Ghost of Tsushima και με το που mm. τελειώνουμε την εκπομπή μετά από λίγες ώρες <laughs> βγαίνει, βγαίνει η ανακοίνωση ότι τελικά το Last of Us θα κυκλοφορήσει μέσα στον Ιούνιο και rejoice, ξέρω εγώ. Εσείς, λέγαμε ότι δεν, δεν έχει καθυστερήσει ακόμα τον Ghost of Tsushima και... Την επόμενη μέρα καθυστέρησε και αυτό. Ναι, εντάξει, όμω να. είπαμε, είπαμε στην εκπομπή ακριβώ ότι θα έπρεπε να μπει μια σειρά και τα παιχνίδια που ακυρώθηκαν να βγουν πρώτα και στη συνέχεια με μια απόσταση, α πούμε, ενό μήνα να βγει το επόμενο και έτσι ακριβώ έγινε. Όπερ και γένετο. Εδώ πέρα λέμε μόνο αλήθεια, έτσι. Μα άκουγε <laughs> ο Χουλς πιστεύω, τον Worldwide Studio στη Sony. Σίγουρα. Ε, και λέει αυτά τα παιδιά το είπαν και το συζήτησαν. Θα το, θα το κάνω. Σίγουρα. Το σίγουρα. Πιστεύω, σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Και <laughs> επιφυλασσόμαστε και για άλλε προβλέψει πότε θα τελειώσει ο κόσμο, αν υπάρχει Θεό και άλλα τέτοια στη συνέχεια. Το είπε ο Δάντη, αν υπάρχει Θεό. και, δημιουργήθηκε το μπιφ με τις κοπέλες που βγήκαν και κάναν το χριστιανικό ραπ Όλα αυτά τα ξέρουμε Αλλά είναι λίγο dank meme territory Ξέρεις είναι λίγο πιο σκοτεινό Ας μην το, ας μην το <laughs> αναπτύξουμε αυτό, αυτό, με τις κοπέλες με το χριστιανικό ραπ μου έχει κολλήσει από προχτές που μου το έστειλε Μου έχει κολλήσει κυριολεκτικά και αυτό με τη μελωδία στο μυαλό μου. <laughs> Δεν μου κάνει εντύπωση γιατί πριν ανοίξουμε τραγούδα Τι τραγούδα πρέπει να ανοίξουμε Τραγούδα γατζένικα ρίζι. Αυτοί είμαστε. Να πούμε ότι ο τέτοιος, ο Παύλος κάποτε τραγούδαγε, τι τράση ήταν αυτό που τραγούδαγες, τράση ήταν σίγουρα βασικά. Δεν λέγεται τράση καταρχήν, λέγεται τράση, αλλά όχι δεν παίζαμε τράση. Επίτηδες το είπα, το κατάλαβα. Αλήτης. Λοιπόν... Οπότε είναι, είναι λογικό ρε παιδί μου ο Παύλο όταν δεν ασχολείται τόσο με τη metal να ακούει Τζεν Καρέζη. Ήταν, είναι φυσικό και επόμενο. Λοιπόν... Όλα, όλα. Κάθε μορφή τέχνη είναι κάθε είδο. Και χριστιανικό ραπ φυσικά. Και χριστιανικό ραπ. Είναι ευπρόσδεκτα όλα. Λοιπόν. Ε, τώρα λίγο για το TLOU τι έγινε. Τι <laughs> TLOU, μάλιστα. <laughs> λοιπόν, όπω ήταν αναμενόμενο, Πήρε και την ε, μικρή του καθυστέρηση και το Ghost of Tsushima για να μην πέσουν μαζί και έτσι ουσιαστικά έχουμε τις δύο νέε ημερομηνίε κυκλοφορίας για αυτά τα δύο παιχνίδια. Το Last of Us Part 2 θα βγει στις 19 Ιουνίου, ε, σε, περίπου δηλαδή σε ένα μήνα και κάτι, κοντό ψαλμό. Περιμένουμε, και το, Ghost, ε, και το Ghost of Tsushima ή Tsushima για όποιον γουστάρει αλλιώ, θα βγει στις 17 Ιουλίου του 2020. Οπότε με ένα μήνα διαφορά ε, μεταξύ τους. Ε, πολύ κοντά. Ε. Πολύ κοντά. Δεν υπήρξε λέει καμία ανακοίνωση σχετικά με το Marvel, Marvel's Iron Man VR, το οποίο είχε φάει την καθυστέρηση μαζί με το ναι. Last of Us. δεν, ε, δεν ο... Δεν υπάρχει τίποτα. Εκείνο το πιστεύω ότι όντω δεν ήταν έτοιμο. Γι' αυτό δεν το βγάζανε. Ναι, οκ. Okay. Ε, κανένα μπορεί να πέφτει. Ταυτόχρονα. Ίσοδε, για να πιο και, και στο άλλο το Avengers. Μήπω χρησιμοποιήσουν κάπω το momentum. Τι νόημα έχει, το δώσουν δώρο. Μπα και το παίξει κανεί. Αν γίνει <laughs> πρώτα το ένα και μετά το άλλο, δεν ξέρω. Τέλο <laughs> πάντων, Avengers. Μεγάλη ιστορία του Avengers τώρα. Πρέπει να. Τέλο <laughs> πάντων. <laughs> <laughs> να... <laughs> ε, λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά όμω, είχαμε και την είδηση ότι προέκυψε ένα πολύ σημαντικό leak. Leakage για το Last of Us ε, και εκεί έξω αυτή τη στιγμή στο ίντερνετ ε, αν δεν έχετε ήδη πέσει θύματα του spoiling ε, ενδέχεται να πέσετε άμεσα τα αυτιά σα ανοιχτά, τα μάτια σα ορθάνικτα. Τα αυτιά σα ανοιχτά. Και θα μα το φοβηλάει τώρα ο Βαγγέλης. Ναι, και ετοιμαστε... Όχι, εντάξει. Κλείστε το βίντεο μόλι. Όχι, όχι, μην τα λε αυτά γιατί χάνουμε το κοινό. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνουμε spoiler. Αλλά νομίζω ότι υπήρξε κόσμο πολύ που μπήκε και το είδε μόνο του. Γιατί υπάρχει και αυτό ο κόσμο. Που λέει Α, spoiler, μπορώ να το δω και είχαμε και κάποιε αντιδράσει που εγώ δεν το αγοράζω. Μιλάμε για τέτοιο βάρο δηλαδή. Δεν έχω Ακήρωσα, ιδέα. Ναι. Ακύρωσαν οι δηλαδή. προπαραγγελίε. Δηλαδή. Ακύρωσαν λένε προπαραγγελίε. Δεν έχω ιδέα εντωμεταξύ για το ακριβέ ε, spoiler. Το, 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 το είπα λίγο ξέρεις, απ' έξω από τον Τατσιόπουλο. Του λέω πε μου αν είναι αυτό περίπου. Μου λέει ναι είναι αυτό περίπου. Εγώ προσωπικά κατάλαβα. Ήταν κάτι που θα το περίμενα ω μια πιθανή εκδοχή. Δεν ξενέρωσα. Ε, δεν ξέρω βέβαια ακριβώ ποιο είναι το spoiler το μεγάλο αυτό. Ε, ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι, ούτε εγώ το έχω δει και αποφεύγω με νύχια και με δόντια και ελπίζω να μην το δούμε μέχρι να βγει το παιχνίδι, μέχρι να το δούμε στο παιχνίδι. Αλλά πραγματικά, ό,τι και να έχει, ό,τι και να έχει πραγματικά μέσα, τι θα μπορούσε να είναι τόσο ακραίο που θα σε ξενερώσει για να μην το παίξει. Δεν ξέρω. Ελπίζω να μην έχει να κάνει με το θέμα τη ομοφιλοφιλία που βλέπουμε πολύ να παίζει. Ελπίζω δηλαδή ε, να μην ξέ... Δηλαδή έρχεται ξέρω εγώ στο προηγούμενο παιχνίδι και στο δείχνει έτσι ομαλά εγώ για το ποια είναι η Έλλη. Τι σε πειράζει τώρα, το ναι. ότι διάβασε. Α, ή, είναι αυτό, α πούμε. Παίξτε το παιχνίδι. Ε, κατά πάσα για πιθανότητα, γιατί, πιθανότητα πώς... δεν είναι αυτό. Απλά σου λέω ότι διαβάζω στα σχόλια, ρε παιδί μου. Γιατί ε, ε. ε, εκτό εκτός ε, το, του άμεσου spoil υπάρχει μετά και η σπέκουλα από όσου δεν τολμούν να μπουν να διαβάσουν ποιο είναι το spoil. Λέγοντα ότι α πούμε πιθανόν είναι επειδή παίζει η ομοφιλοφιλία ή ας πούμε κάποιοι, ο Τατσιόπουλος ας πούμε λέει για πλάκα για κάποιον θάνατο ας πούμε που, που το λέει μεταξύ σοβαρού και αστείου ξέρεις ε, <laughs> δεν, <laughs> σίγουρα δεν κάνει spoiler ο κάποιο κάποιος θα πεθάνει standard. ναι εντάξει, δεν, δεν περιμένουμε να <laughs> πεθάνει κανένας που νομίζω είχε βγει και ένα leak αρχή αρχή για κάποιον θάνατο Κάποιου... Ε, ούτε, που το, ούτε που, το, ξέρω αυτό, αλλά δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση. Δεν είναι spoiler να πει ότι θα πεθάνει κάποιο. Μα πρέπει. ναι, ναι, ναι. Α, δηλαδή, όποιο και να είναι, ρε παιδί μου, και ο ίδιο ο πρωταγωνιστή να είναι. Εδώ είδαμε άλλα και άλλα παιχνίδια. Να μην πω παιχνίδια γιατί θα είναι spoiler για άλλα παιχνίδια. Αλλά έχουμε δει σε πολλά τεράστια παιχνίδια, πούμε, να υπάρχει θάνατο σοβαρού ε, πρωταγωνιστή, α πούμε, και να μην τρέχει τίποτα και να είναι και ένα πολύ δυνατό αφηγηματικό σε σημείο, ας πούμε, στο παιχνίδι. Δεν έχω ιδέα ξαναλέω ποιο είναι το, το spoiler για το οποίο μιλάμε. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με θάνατο ή με επιλογή. Mm. Από ε, ό,τι λέω, ο τα Τατσιόπουλο είναι κάτι. ένα μίξ, α πούμε, ένα, ένα, μια κατάσταση η με επιλογη απο οτι λεω ο τατσιοπουλος ειναι κατι ενα μιξ ας πουμε μια κατασταση η οποια ξενερωνει τον κόσμο. Χρειάζεται να εστιάσουμε στο τι είναι, γιατί είναι. Ναι. Yeah. Το... Και, απλά έχει λικάρε αυτό το πράγμα για να προσέχει ο κόσμο. Ναι. Ε, αν λοιπόν δεν θέλετε να σα χαλάσει αυτό, που, εντάξει, οκ okay. Αν δεν θέλετε να σχαλάσει, προσέχτε που μπαίνετε. Ε, έχω δει spoilers, δεν μπορείς να καταλάβεις που έχω δει Έχω δει spoiler από, από το τσίλι καφενείο μέχρι live stream που έδειχνε ανακοινώσει καινούργιου παιχνιδιού. Και γράφανε δίπλα άλλο το παιχνίδι και άλλο το leak από άλλο παιχνίδι δίπλα. Δηλαδή όπου και να πας πλέον έχει γίνει joke ας πούμε, meta joke, να πετάς spoiler για το The Last of Us. Είδα ε, σε groups στο Netflix εγώ. Εντάξει. Ή ναι. παντού. Ναι. Α, σου έχουν κάνει σπόλες ένα ήδη. Ξεκίνησα να διαβάζω κάτι και το απλά το κλεισα. Δηλαδή το είδα σε post στο Netflix Group Greek Community, δεν θυμάμαι. Okay. Εμένα να... το πρόβλημα μου δεν είναι τόσο αυτοί οι λύθοι που κάνουν αυτή τη δουλειά. Του οποίου απλά του κάνει report μέχρι να του στείλει το πώ του. Το πρόβλημα μου είναι το. άλλο. Επειδή ακριβώ το leak σχετισ... σχετίζεται, ή μάλλον σχετιζόταν, γιατί τώρα από ό,τι λένε δεν σχετίζεται, με το τι συμβαίνει μέσα στην Naughty Dog. Το οποίο είναι ένα θέμα το οποίο είχαμε πει να συζητήσουμε σε προηγούμενη εκπομπή, δεν το συζητήσαμε ποτέ και έχει να κάνει με το crunch time. Λέγανε και καλά ότι κάποιο developer που ήταν από του απειβδισμένου μέσα. Ε, αποφάσισε να λυκάρει όλη την ιστορία για να σταματήσουν να του πρίζουν. Ή τέλο πάντων ω αντίπεινα. Ή τέλο πάντων το χρησιμοποίησε επειδή δεν είχε άλλο τρόπο, επειδή δεν τον καλύπτει κανένα νομικό πλαίσιο για να αντισταθεί κάπω αυτό. Ε, η Sony έκανε ανακοίνωση και είπε ότι τελικά δεν είναι κάποιο από μέσα. Δεν του πιστεύουμε φυσικά για κανένα λόγο. Ε, γιατί εννοείται ότι αυτό θα βγαίνει να πούνε. Δεν θα βγαίνει κανεί να πει ότι είναι κάποιο από την ομάδα μου έκανε τη μαλακία. Ισχύει. Και τον απολύσαμε, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Είναι πολύ κακό PR αυτό. Γι' αυτό τον λόγο τέλο το πάντων ναι, δεν ότι κανεί δεν είναι από μέσα. Ε, Ενισχύ, ναι, εσάς, να ενισχύθηκε να... αυτό από ένα tweet που έκανε σήμερα ο Σράιερ. Δεν ξέρω αν το διάβασε. Όχι, δεν το διάβασα σήμερα. Ε, το έβαλε ο Τατσιόπουλο στο chat. Ε, ο Σράιερ είναι πρώην συντάκτη του Κοτάκου, να πούμε, πλέον στο Bloomberg. Αν δεν κάνω λάθο έτσι. Ναι. Ε, και μίλησε λέει, με κάποια άτομα εντό τη Naughty Dog, τα οποία λέει, τον διαβεβαίωσαν ότι δεν έγινε το leak από ανθρώπου εταιρεία τη ίδια. Αλλά υπήρξε λέει hacker ο οποίος ε, βρήκε, είχε πρόσβαση λέει ε, στους servers της Naughty Dog Μέσω ενός exploit που βρέθηκε σε update για προηγούμενο παιχνίδι της Naughty Dog mm. Λέει λοιπόν ο Σράιερ ότι η Naughty Dog αφήνει να διαρρεύσει ότι οι hackers μπήκαν στο σύστημα Και βρήκαν αυτές τις τόσο ευαίσθητες πληροφορίες Διαφωνώ mm. ε, Ο Ο Σράιερ δεν παίρνει θέση ο Στράιερ λέει ότι μίλησε με αυτού και του είπαν μίλησε με άτομα που δουλεύουν στην Naughty Dog και του είπαν αυτά τα πράγματα. Ωστόσο, θα μπορούσε να είναι η θέση που έχει πει η Naughty Dog εργαζόμενου να παίρνουν. Ναι, ακριβώ. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι οι hackers μέσω ενό απλού exploit μπήκαν στου ε, servers τη Naughty Dog και υπήρχαν χήμα εκεί μέσα όλα τα spoilers για το επόμενο παιχνίδι μέσα στου servers τη Naughty Dog. Δηλαδή, το, το σενάριο του παιχνιδιού υπήρχε στου servers τη Naughty μου φαίνεται πιο πιθανό αυτό που βγήκε developer πιο πριν και είχε πει ότι η συνάδελφό του κατέληξε στο νοσοκομείο από τι υπερορίε. Αυτό, α πούμε, μου φάνηκε πιο πιστευτό, α πούμε. Έχει γίνει και άλλο σκηνικό εντωμεταξύ με αυτό που επειδή του βάζανε να δουλεύουν λέει, αργά το βράδυ και έκανε ένα συνεργείο εργασίες λέει, στον από πάνω όροφο από εκεί που δουλεύανε βράδυ. Γιατί δουλεύουν τα συνεργεία το βράδυ που δεν έχει κόσμο, για να μην γίνει κανένα τύχημα. Ε, κατέρευσε, λέει, το ψευδο, ψευδοροφή του. Ε, του ορόφου που δούλευαν και έπεσε λέει μια σωλήνα δίπλα στους εργαζόμενους φαντάσου τώρα να γίνει εργατικό ατύχημα εκτός του, βασι... του κανονικού ωραρίου έτσι εντάξει ε, «Έχουν να κάνουν τώρα με όλα αυτά τα προβλήματα που συζητάμε» το «Υπάρχει οποίο κόσμος, έτω... υπάρχει κόσμος ακόμα και στη δική μας την κοινότητα και στα site που μπήκα και το είδα που, που είναι σε φάση, δεν θα πω ονόματα προφανώς να μην θίξω κάποιον, ε, αλλά βγαίνουν και λένε ότι δεν, παντού έτσι είναι οι δουλειέ και καλά τους κάνουν και τι περιμένουν και εγώ δουλεύω τόσες ώρες γιατί να μην δουλεύουν και αυτοί τόσες ώρες» Ναι, κοίτα, αυτή η νοοτροπία έχει ένα σοβαρό λάθο. Το γεγονό ότι υποφέρω κι εγώ, υποφέρει κι εσύ. Άρα, ποιο υποφέρει περισσότερο δεν έχει κανένα νόημα. Ή υποφέρω εγώ, άρα θα υποφέρει κι εσύ, α πούμε. Θα υποφέρουμε όλοι. Ναι, ούτε έχει κανένα νόημα να μειώσει του αλλού α πούμε, το μαρτύριο. Γιατί πρώτον, δεν ξέρει ακριβώ τι συνθήκε. Δεύτερον, δεν είναι συγκρίσιμα άμεσα. Τρίτον, για ποιο λόγο να το κάνει αυτό το είναι, είναι κακία, ξέρω εγώ. Δεν, δεν βγάζει πουθενά. Ε, το θέμα είναι να να συμπονέσουμε οποιονδήποτε υποφέρει και να καταλάβουμε ότι απλά η τακτική είναι λάθο, όπω και να έχει. Δεν, δεν κρίνουμε το αν υποφέρει εσύ. Αυτή τη στιγμή κρίνουμε μια κατάσταση για τη βιομηχανία, το βλέπουμε λίγο απ' έξω και βλέπουμε ότι αυτό απλά είναι λάθο. Χωρί να δικαιολογείται αλλά... και το leak, α πούμε, ότι. Ναι, όχι, όχι, όχι. Καμία περίπτωση. Για, γιατί είναι... θέλω να πω ότι. Δε, ο λόγο που πιστεύω ότι αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει από ένα υψηλό στέλεχο ή από κάποιον που έχει μεγάλο ενεργό ρόλο. Στην δημιουργία του παιχνιδιού καλλιτεχνικά ή σεναριακά ή οτιδήποτε, όπω θες πες το δημιουργικά εν πάση περιπτώσει, ο λόγο είναι ότι νομίζω θέλω να πιστεύω ότι ο κόσμο που δουλεύει πάνω στο παιχνίδι το κάνει για να απολαύσουμε εμεί ένα παιχνίδι, το δικό, το δικό του πόνημα δεν, δεν πιστεύω ότι θα μπορούσα να είμαι δημιουργό, και όσο κατά και να μου είχε συμπεριφερθεί ο εργοδότη μου, να χαλούσα την εμπειρία στου φans μου. Γιατί ουσιαστικά η Naughty Dog είναι μια εταιρεία καθολική αποδοχή από όλο τον κόσμο. Που λέμε πω πω τι παιχνιδάρε φτιάχνει και τι, τι, προσεγμένη δουλειά που κάνει κτλ. Θεωρώ ότι ο εργαζόμενο πέραν, πέρα του ότι τραβάει, α πούμε, γιατί εγώ μπορώ να ταυτιστώ απόλυτα μαζί του και του δίνω απόλυτο δίκαιο να θέλουν να βρουν το δίκαιο του. Με τα χίλια μαζί του δηλαδή. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει και ένα, έτσι συναισθηματικό, ένα συναισθηματικό δέσιμο με του fans. Και ρε παιδί μου, θες να του δώσει πίσω. Θε την αγάπη που εισπράττεις θες να το δώσει. Δεν νομίζω δηλαδή ότι ένα υψηλά ιστάμενο τη Naughty Dog θα έβγαινε να κάνει αυτό το leak, χαλώντα την εμπειρία στου παίχτε. Πιστεύω ότι yeah. κάποιο είναι από μέσα, απλά σε, σε, σε όχι τόσο νευραλγική θέση. Ακόμα και σε χαμηλότερη θέση όμω, δεν εσύ για ποιο λόγο να το κάνει αυτό. Εσύ δεν δουλεύει δηλαδή πάνω σε αυτό το παιχνίδι για να το ευχαριστηθεί ο κόσμο. Μπορεί να σου... είναι ο janitor, ρε παιδί μου, που του καθαρίζει. Μπορεί ε, να είναι. Κατάλαβε. Να, να μην έχει αντίληψη και εν, ενσυναίσθηση του. θα σου πω, εμένα μου δίνει την εντύπωση ότι ήταν κίνηση απελπισία. Δηλώνει ότι απλά δεν είχε ε, τα εργαλεία να κάνει οτιδήποτε άλλο. Τα, τα εφόδια να κάνει οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορές, δεν μπορεί δηλαδή να προστατευτεί κάπω από αυτό το πράγμα. Και το μόνο πράγμα που σου έρχεται σαν. Δεν ξέρω. Αυτό μπορεί να έχει βέβαια και προεκτάσει. Δηλαδή το γεγονό ότι έσκασε το σενάριο. Μπορεί αυτό να ήταν σενάριο Και α σου λέει από τη στιγμή που το έβγαλε και έσκασε. Μπορεί να μου πούνε τώρα ότι δεν ξέρω να δουλεύει πάνω σε αυτό. Οπότε είμαστε εκεί. okay. Δεν ξέρω ε... τώρα τι προεκτάσει μπορεί να έχει μέσα. Με... Συνωμοσιολογικά, μπορεί να το δει καθόλου ότι έγινε για αρνητική διαφήμιση και ντόρο και τέτοια. Εννοεί όσον αφορά και το θέμα. Του... Mm. το περιεχόμενο. Επειδή δεν θέλω να το κλειδώσω το θέμα ότι το spoiler είναι σε σχέση με αυτό ή όχι. Ναι. Ρωτάω πιο αόριστα. Τύπου, α, αν ε, με το, το συγκεκριμένο spoiler το οποίο εγώ δεν έχω δει ακόμα ή το, το οποιοδήποτε spoiler, θα Ά, μπορούσε ε... να δημιουργήσει ας πούμε ένα ντόρο παραπάνω σε ένα παιχνίδι που έχει φάει καθυστέρηση, Βρίσκεται σε μια κατάσταση που θα κυκλοφορήσει πάνω στην έξοδα τη καραντίνες που μπορεί ο κόσμο να πει εντάξει, που χτίσαμε με τα games, α πούμε, ώρα να βγούμε έξω, ώρα να πάμε στι παραλίε. <laughs> Καμία σχέση Δεν... βέβαια. Γιατί μόνο στην Ελλάδα θα γίνει αυτό, ξέρω πουθενά Αλλά λέμε ρε παιδί μου. <laughs> Δεν αποκλείεται αυτό που έσκασε όντω να. Τι να σου πω, συνωμοσιολογικό όμω είναι όντω, έχει δίκιο. Απλά ναι, μου πέρασε από το μυαλό. Αλλά νομίζω ότι περισσότερο κακό κάνει μια τέτοιου είδου διαφήμιση παρά καλό. Δηλαδή, ναι, θα γίνει ο ντόρο, θα, θα, βγουν τα πρωτοσέλιδα, θα βγουν τα τέτοια ξέρω εγώ, αλλά δεν νομίζω ότι στην τελική θα μείνει καλή εικόνα, ώστε μετά να πει ρε παιδί μου ότι αυτό είναι το, το παιχνίδι που λέγαμε. Θα το δει λίγο κάπω αρνητικά. Το οποίο θα επηρεάσει άμεσα και τι πωλήσει, το οποίο είναι κάτι που δεν θέλουν προφανώ. Ναι. Οπότε, ε, γι' αυτό νομίζω ότι δεν πιστεύω σε αυτή τη θεωρία συνωμοσία. Ναι. Τώρα δεν μπορώ να είμαι σίγουρο. Okay. okay. Σε κάθε περίπτωση, περιμέναμε να δούμε το Last of πολύ αργότερα. Αυτή είναι, ας πούμε, μια πρόβλεψη η οποία σχεδόν κάναμε ή έκανα που έπεσε έξω. Οπότε έσπασε το σερί το λεβέντικο. Δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή τα πετύχαμε όλα. Γιατί ε ε εγώ, έλεγα, εγώ έλεγα ότι ενδεχομένω να υπ υπάρχει καθυστέρηση λόγω του ότι δεν είναι έτοιμο. Το γεγονό ότι τελικά βγήκε απλά ένα μήνα, ενάμιση πιο, πιο, πιο πέρα, δείχνει mm. ότι κατά πάσα πιθανότητα και έτοιμο να μην ήταν, είχαν απομείνει λεπτομέρειε, ξέρω εγώ. Δεν ήταν πίσω στο development. Θα το δείξει okay. και το, θα το, δείξει okay. και το launch βέβαια, να δούμε πώ θα, και, πώς θα βγει και αν θα έχει θέματα ή όχι στο ξεκίνημα. Okay. Θα, θα, είναι κάτι πρωτόγνωρο για παιχνίδι τη Naughty Duke, βέβαια. Δεν το πιστεύω. Και εγώ πιστεύω ότι ήταν έτοιμο και μια χαρά. Δεν το. Ε, δηλαδή στην προηγούμενη την τέτοια. Απλά θέλω να σου πω ότι το είχαμε συζητήσει ούτω ή άλλω. Ότι το να το βγάλουν κοντά στην... στο λανσάρισμα του PlayStation 5 μάλλον δεν θα έκανε πολύ καλό. Δηλαδή αυτό λέγαμε και στην προηγούμενη εκπομπή. Ε, το, χρια... το, χρειάζονταν. Χρειάζονται μάλλον την περίοδο μετά το καλοκαίρι να αρχίσουν να προωθούν το PlayStation 5. Και το Last of Us δεν αποτελεί μέρο αυτού. Μπορεί να πει ότι το port για το PS5. Θα είναι αυτό, αλλά το το, η κυκλοφορία αυτή καθ' αυτή του The Last of Us δεν αποτελεί μέρος του PS5. Οπότε θα τον μπλέκανε και ενδεχομένως να καθυστερούσαν, και μάλλον να, κόψαν, να κόβανε τελείω τι πωλήσει του PS4 που αυτή τη στιγμή ούτως ή είναι σε κάθοδο. Απλά αντί να τις φρενάρεις τελείω χειρόφρενο, σταματάμε τελείω. Με το να του πει στο ότι κοίταξε να δει, μην το παίξει ακόμα παίξει στο PS5. Ε, Κοιτάνε να προωθήσουν περισσότερο προφανώ το The Last of Us Part 2, οπότε γι' αυτό το φέρνανε και λίγο πιο πριν. Και παράλληλα και το τσουσίμα δεν μπορούσαν να το βγάλουν τον ίδιο μήνα. Το βγάζουν το νωρίτερο δυνατό, που είναι ένα μήνα μετά, δηλαδή Ιούλιο. Οπότε από εκεί πέρα ήμασταν Μάιο-Ιούνιο, τώρα έχουμε Ιούνιο-Ιούλιο. Νορμάλ. Είναι, είναι το ίδιο μπ... πράγμα και με την ίδια ακριβώ σειρά, το οποίο το είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο, το περιμέναμε. <σχελή> σοσ... σορ... Ορθώ νομίζω έπραξε η Σόνη. Δεν φοβάστε ότι θα φαντακωθεί το τσουσίμα σε πωλή, επειδή βγαίνει τόσο κοντά στο λάθο Πάλι την ίδια διασπορά δεν είχαν πάνω σε μερολόγιο. Ναι, απλά τώρα είναι πιο βαθιά μέσα στο καλοκαίρι. Εγώ αυτό ψηλοφοβάμαι και για αυτού. Εγώ για μένα το πιστεύω ότι το ο, καλοκαίρι μέσα ε, να βγει το παιχνίδι, μια χαρά θα πουλήσει πάλι. Ξαναλέω ε... όμω, μην, μην ε, υπολογίζει, α πούμε, με τα ελληνικά δεδομένα του ε, Ιούλιο ε, 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 Μήκονο κτλ. Στον υπόλοιπο πλανήτη, κατά πάσα πιθανότητα και λόγω τη καραντίνα που θα είμαστε φρεσκοβγαλμένοι από αυτή, δεν θα είναι αυτό το καλοκαίρι τόσο διακοπάρε και χαλαρά και τέτοια. σω είμαστε ακόμα πιο κλεισμένοι, πιο μαζεμένοι. Μωρέ, αυτή, η βιομηχανία αυτό τον κύκλο που κάνει, τον κάνει επειδή υπάρχει ένα κύκλο μάλλον από προσφορέ, από κυκλοφορίε, από κενά και ξανά κυκλοφορίε, ώστε να καταφέρνει να πουλά όλα αυτά τα διαστήματα. Αν του βάλει ότι θα έχει προσφορέ και τον Μάιο και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο κτλ., δεν υπάρχει αυτό ο κύκλο, οπότε απλώνονται περισσότερο οι πωλήσει. Αυτή δεν, αλλά δεν, πω, έχει, πω. δεν έχει διαταραχθεί αυτή η ισορροπία ήδη με την καραντίνα όμω. Οπότε έτσι κι αλλιώ είναι άγνωστα τα νερά που βαδίζουμε. Δεν ξέρουμε πώ θα αντιδράσει η αγορά. Ναι, μεν ναι, με ισχύει αυτό, αλλά πρέπει να συμπεριλάβουμε ταυτόχρονα και μια άλλη παράμετρο. Την παράμετρο το ότι παιχνίδια όπω το Batman ας πούμε, Arkham Asylum που είχε βγει Αύγουστο είχε ή που... Ιούλιο, παίζει να είχε βγει, δεν θυμάμαι, είχε πουλήσει τα νερά του. Είχε βγει καλοκαίρι. Mm. Τα μόνα παιχνίδια τα οποία που λένε καλοκαίρι γενικά είναι αυτά τη Nintendo. Γιατί δεν δοκιμάζουν και οι υπόλοιπε εταιρείε λοιπόν να, να βουτήξουν λίγο τα ποδαράκια του μέσα στο καλοκαίρι για να δουν πώ θα πάνε τα παιχνίδια. Ευτυχώ από ό,τι φαίνεται το δοκιμάζει Sony. Και πιστεύω ότι δεν θα το μετανιώσει. Πιστεύω ότι θα πουλήσει, εννοείται ότι θα πουλήσει και Δημιου, περισσότερο. δημιουργεί Μα, και ως... ένα μονοπόλιο ή ολιγοπόλιο, αν θε, αν συμπεριλάβει και την Nintendo. Γιατί αν δεν βγάζει Φράδυ. άλλη μεγάλη εταιρεία παιχνίδι και υπάρχει μόνο ένα μεγάλο blockbuster μέσα στο καλοκαίρι, θα ξεκολουθεί, α πούμε. Μα κάποια στιγμή οι μουρόχαυλιστοι, οι εμπορικοί του πρέπει να αντιληφθούν ότι δεν γίνεται να βγάζει όλα τα παιχνίδια σου δύο μήνε το χρόνο τον Οκτώβριο, ξέρω εγώ και τον Μάιο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να... είναι τόσο πολλά που πρέπει να απλωθούν περισσότερο. Το να, το να νομίζεις νομίζει μάλλον ότι θα χάσει πωλήσει επειδή θα το βγάλει καλοκαίρι, είναι πολύ λιγότερε αυτέ τι πωλήσει που θα χάσει από ότι θα χάσει αν το βγάλει μαζί σε ένα μήνα που βγαίνουν άλλα πέντε. Με ανταγωνισμό, μήνα. ναι. Θα τι κάνει πωλήσει έτσι κι αλλιώ αργότερα σε παζάρια, ξέρω εγώ. Ακριβώ, ακριβώ. Οπότε καλύτερα να το βγάλει μόνο του. Ό,τι μήνα και να είναι. Θα το γράψουμε τότε. Δεν υπάρχει. Mm -hmm. Ο, ο, ο χρήστη, δεν υπάρχει περίοδο που θα πήρε παιδί μου. Τώρα είναι αυτό ο μήνα, δεν αγοράζω. Ισχύει. Δεν παίζει αυτό. Ισχύει. Α πούμε τώρα, α πούμε, ο, ο Μάιο που είναι νεκρό μήνα, α πούμε, σκέψουν να βγει ένα blockbuster με στο Μάιο. Όλο ο κόσμο θα αγοράζει εκείνο γιατί δεν έχει κάτι α, άλλο το. να αγοράσει. Μπράβο. Αυτή τη στιγμή όλοι κρατάνε τα λεφτά του για να έχουν για να αγοράσουν το Tailor View και το Tsushima, ξέρω εγώ. Τσουσίμα, όχι τόσο. Νομίζω είμαστε από του λίγου που. Να, από του λίγου ω gamers, ω site. Εννοείται πω και τα άλλα site αντιλαμβάνονται το μέγεθο του Tsushima και του δίνουν την απαραίτητη προσοχή. Αλλά νομίζω ότι αν μιλήσει με casual gamers ή με λιγότερο hardcore που παίζουν τα πάντα, α πούμε, το Tsushima δεν το έχουν τόσο. Θα σου πω. Οι οι σονάκιδε, η αλήθεια είναι ότι όπω είναι και οι νιτεντάκιδε, τα αποκλειστικά τα τιμούν. Δηλαδή δεν νομίζω να υπάρχει αποκλειστικό τη Sony ενώ τέτοιο τρίπλε, α πούμε, το οποίο να έχει πάει άσχημα. Δηλαδή τα 3-4 εκατομμύρια θα τα φτάσει de facto. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τα φτάσει. Είναι παιχνίδι, ξέρω εγώ, των τύπων που έχουν βγάλει τα ύμφα Τα οποία ύμφα επίση. Καλά, εγώ οριακά λόγω setting και θέματο έχω πει ότι οριακά με ενδιαφέρει περισσότερο το Last of Us. Οριακά, έτσι. Βάλε και αυτό. Βάλε και αυτό μέσα. Υπάρχει πολλοί κόσμο που, που σάρει τέτοια. Δηλαδή και το Σέκυρο πούλησε. Που είναι νιτ. θεωρητικά. Το Σέκυρο δεν πούλησε. Απλά έγινε και φοβερή κριτική επιτυχία και εξάρρωσε και στα βραβεία σε όλε τι βραβεύσεις. Κάτι δεν είναι μόνο. Θέλω να πω, προφανώ έπαιξε και αυτό το ρόλο, σίγουρα. Αλλά το setting και το είδο του παιχνιδιού, το οποίο είναι για λίγου θεωρητικά. Δεν, για... Δεν, είναι... δεν είναι Super Mario. Ε, θεωρητικά θα έπρεπε να έχει πουλήσει πολύ λιγότερο από ό,τι πούλησε. Και όμω το βλέπει ότι πουλάει. Το Tsushima είναι πιο mainstream από το Sekiro, οπότε φαινόμαστε θα πουλήσει περισσότερο. Mm -hmm. Και είναι και το αποκλειστικό oh. τη Sony που λέμε, με ό,τι σημαίνει αυτό, με το marketing τη Sony που τα σπρώχνει και τα προωθεί, που είναι πολύ δυνατό. Χαρτί αυτό προφανώ. Ε, τα γραφικά του που είναι το πρώτο που βλέπει ο άλλο, είναι αυτά που τραβούν και του παίχτε που δεν παίζουν πολλά παιχνίδια, οπότε και αυτό θα παίξει τον ρόλο του. Είναι, είναι πολύ τομεί που συνδυάζει έτσι από mainstream παιχνίδι, ρε παιδί μου, για να πει ότι θα πάει καλά, α πούμε. Ναι. Yeah. Το όνομά Είχα. του δεν είναι από αυτά βέβαια. Ghost of Tsushima, α πούμε, δεν είναι πολύ εύκολο να το θυμάσαι. Τώρα, ε, παρά την τεράστια χαρά που μα έδωσε η Sony με, με αυτή την ανακοίνωση που θα κυκλοφορήσουν τέλο πάντων αυτά τα δύο πολύ μεγάλα παιχνίδια στο πολύ κοντινό μέλλον ε, και μα ξεσήκωσε όσο να είναι. Ε, ένα μέρο των ε, σονάκιδων που λέει και ο Παύλο απογοητεύτηκαν από τα παιχνίδια που έδωσε το Plus. Αλλήμον. <laughs> ε, Για μία ακόμα φορά. Τα οποία θα είναι διαθέσιμα να πούμε από 5 Μαΐου, από την 3η 5 Μαΐου. Και τα παιχνίδια αυτά είναι το Cities Skylines, Skylines ε, και το Farming Simulator το 19. Λοιπόν, μετά από παιχνίδια σαν το Uncharted 4 και το Dirt ε, και, το, και τα free που έδωσε το Nathan Drake Collection και το Journey προφανώς είναι μια απότομη προσγείωση στην πραγματικότητα ε, ωστόσο παρά την κρίνια να... νομίζω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το, το είπε και ο Άρης που το έθεσε πολύ ωραία σε ένα σχόλιο που έκανε στο page μας γιατί υπήρξε τεράστια αντίδραση αρνητική αντίδραση από τον κόσμο ε, πρέπει να αντιληφθούμε ότι νομίζω έχουν δώσει στο Plus το μεγαλύτερο μέρος των αποκλειστικών ή μεγάλων παιχνιδιών που υπάρχουν στο platform η γενιά φτάνει στο τέλος της. Δηλαδή, τι παιχνίδι περιμένουν. God of War, Spider-Man, τι περιμένουν για να είναι ικανοποιημένοι. Νομίζω ότι είναι τα τελευταία που έχουν μείνει αυτά, έτσι, και θα πρέπει ε, να μην... Θα τα μ... δούμε, νομίζω, στα Plus, αφού έχει μπει και το PS5, λογικά. Ναι. Yeah. Δηλαδή, αν δει τι παιχνίδι έχει δώσει από, την... αρχές του 20, έχει δώσει όλα τα Uncharted, εκτός το... το με τι κοπέλε. Έχει δώσει τριλογία Bioshock, έχει δώσει Dirt Rally 2, έχει δώσει το Firewall για VR. Δηλαδή, δεν έχει δώσει άσχημα παιχνίδια, σαν το ευκολόσους. Δηλαδή, ένας που πληρώνει 45 ή 60 ευρώ για το χρόνο, τι παραπάνω μπορεί να περιμένει. Έχει βγάλει ήδη από αυτούς τους τέσσερις μήνες τα λεφτά του επί δύο. Δεν καταλαβαίνω γιατί ο κόσμο πρέπει πάντα να γκρινιάζει ακόμα και αν δεν τον ενδιαφέρει ένα μήνα. Και εγώ δεν θα τα παίξω αυτά τα παιχνίδια. Δεν πηγαίνω δηλαδή, δηλαδή, όμω να γκρινιάζω και να τραβάω τα βυζιά μου ότι Κακή Sony, και δείτε τι παιχνιδάρε είναι η Microsoft για τα Games with Gold που δίνει το Vera 4 <laughs> Ωραία. Αντικειμενικά θεωρείς ότι είναι καλό μήνα ή κακό μήνα, ρε παιδί μου, σύμφωνα με τα γούστα τα δικά σου. Αυτό είναι το. Για τα γούστα τα δικά μου είναι κακό μήνα, αλλά δεν βγαίνω να τραβάω τα βυζιά μου και να, κρύζω, να κράζω τη Sony. Εγώ λέω, Α, εγώ. Εγώ λέω ότι είναι μέτριο μήνα, αν και ανήκω στην κατηγορία εκείνων που μποϊκοτάρουν και δεν βάζουν πλάση εδώ και πάνω από χρόνο. Μπορεί και δύο χρόνια, δεν ξέρω πόσο καιρό έχω να βάλω. Ο, Βα ο Βαγγέλη συνεχίζει να πέτσει, ε, το... φά, 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 Oke, μιλάτε, μα υπενθυμίζει ότι μποϊκοτάρει πέτσι χωρί Εγώ φάρμε συμιλέτερο να σου έπαιζα. <βουσική> ποιο ο λόγο <πικ> να, κάνω μποϊκότ, ποιο ο λόγο να κάνω μποϊκότ, αν δεν το επικοινωνώ κιόλα ε, για να κάνει κι άλλο κόσμο μποϊκότ. Από μόνο μου δεν μπορώ να καταφέρω κάτι. Εγώ, εγώ ξαναλέω ότι θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος να μπαίνει το καπέλο για να παίζει online και να, αγορά... και να, έχω μαζί και το Instant Collection δίνοντα τόσα πολλά λεφτά. Περιμένω να δω ένα πακέτο για το PSN που θα μου επιτρέπει να παίζω online χωρί να έχω τα παιχνίδια που δίνει δώρο. Δέχομαι να δίνω κάποια χρήματα για τη συντήρηση των servers. Δεν θέλω να δίνω τόσα πολλά χρήματα γιατί δεν με νοιάζει να μου δώσει δώρο τα παιχνίδια. Ε, Μπορεί ε, να με ενδιαφέρει να πάρω δώρο τα παιχνίδια. Α, τώρα, αυτό είναι δεκτό, αλλά δεν βγαίνει όμω να κράζει. Όχι, δεν κράζω και θεωρώ ότι αυτά τα, δύο... αυτά τα δύο παιχνίδια εγώ δεν θα σου πω μην αγοράζει πλά επειδή έχει αυτά τα παιχνίδια. Θα σου πω μην αγοράζει Plus ακόμα και όταν δίνει το Uncharted το 4. Γιατί δεν, δεν θέλω να στηρίξω ε, αυτή την τάση του να κάνουμε service ακόμα και τα πιο τα αυτονόητα πράγματα, ρε παιδί μου. Το να παίζει online με έναν άλλον. Ακόμα και αν είναι δύσκολο να το συντηρήσει αυτό η εταιρεία και πρέπει να, ε, να βάλω κι εγώ τον οβολό μου. Α δώσω ένα συμβολικό μικρότερο ποσό για να έχω τι υπηρεσίε του PSN. Όχι να δίνω τόσα πολλά χρήματα με τη δικαιολογία του Instant Collection, γιατί εγώ μπορεί να μην το θέλω το Instant Collection. Ωραία, αυτό είναι δεκτό. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά τα δύο ε, αυτά παιχνίδια που δώσανε, εγώ θα πω ότι δεν είναι κακά παιχνίδια. Είναι μέτρια σε σχέση με τα AAA που δίνανε του προηγούμενου μήνε, α πούμε. Αλλά δεν είναι κακό παιχνίδι το Cities Skylines. Στο... Δεν είναι για όλου απλά. Στο, στο, στο genre του, στο, deep, στον τύπο παιχνιδιού που ανήκει, θεωρείται από τα πολύ καλά παιχνίδια, α έτσι. Ε, που, yeah. που φτιάχνεις φτιάχνει ας πούμε, σαν Sim City φάση κτλ. Και, τα λοιπά. και το Farming Simulator θεωρείται από τα αρκετά καλά simulations παιχνίδια που υπάρχουν, ας πούμε, υπάρχει train simulator, Goat simulator, μέχρι και mm. χα, χασισέμπορο simulator βγήκε τώρα πρόσφατα. Δεν ξέρω αν το. Ναι, drag, drag, de dealer, που κάνει τον dealer. dealer. Ναι, και όλα αυτά. Να σα ε... θυμίσω λιγάκι το farming simulator μέχρι κάποιο σημείο το βλέπαμε στα charts και αναρωτιόμασταν πώ γίνεται το, όμα, το πράγμα. Θεωρείται Ήτανway... τα καλά simulator παιχνίδια, έτσι. Διαβάζω τώρα ότι είχε πουλήσει, περίμενα να σα πω,. Ε, Αχ, δεν ξέρω για το διάστημα, αλλά βλέπω μια είδηση τώρα που λέει για 2 εκατομμύρια κόπη. Καταλαβαίνει ότι ένα τόσο ιδιαίτερο παιχνίδι πολύ συγκεκριμένου ύφου και είδου, ε, με πολύ συγκεκριμένη απήχηση, τώρα που λέει 2 εκατομμύρια σημαίνει ότι το έχουν αγοράσει όλοι όσοι ενδιαφέρονται. Ναι. Είναι οι ίδιοι που παίζουν με ε, ε, φορά, ε, Animal Crossing. <laughs> δεν Όχι, είμαι σίγουρο. Νομίζω αλλά... είναι διαφορετικό κοινό. Ναι, λοιπόν. υπάρχουν κοινότητε για αυτά τα παιχνίδια τρελέ. Α πούμε, στο κομμάτι του simulation, α πούμε, υπάρχει τύπου το, το Eurotrack και αυτά που είναι με την Ταλίκη, α πούμε. Που έχει, κοινότητα, Ωραίο το που έχει κοινότητα τώρα, που έχει κάτσει και έχει φτιάξει όλου του χάρτε τη Ελλάδα. Και μπορεί να κάνει διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη, ξέρω εγώ, από Εγνατία Οδό και να βλέπει κανονικά τα διόδια και τι πινακίδε όπω είναι στην πραγματικότητα με χρήση Google Maps και τέτοια τώρα και έχουν κάτι και έχουν φτιάξει mods. Υπάρχει κόσμο μερακλή που τα γουστάρει, ρε παιδί μου, αυτά τα παιχνίδια. Δεν, δεν είναι να τα μειώνει εντελώ. Δεν είναι ότι σου δώσε δύο παιχνίδια που κάνουν 3 ευρώ, ξέρω εγώ, και είναι indies τη κακιά ώρα που δεν τα παίζει ο δημιουργό του. Είναι, είναι, σοβαρά παιχνίδια. Απλά δεν είναι τα blockbusters που έδωσε ένα-δύο μήνε πριν. Και σε καλόμαθε, αν θες να το πούμε έτσι. Τώρα, Ωραία. αν, αν δεν το... είναι για πολύ ευρύ κοινό αυτό είναι το. το, το ναι, οκ, okay, εντάξει. Μάλλον Αλλά... είναι στα γούστα σου. Το θέμα είναι ότι ο κόσμο ξεχνάει εύκολα. Ρε φίλε. Άμα, μια... Άμα ρίξει μια ματιά από το 19ο και. Αυτό είναι για την πρώην μου. <σχει> θα πέσουνε <τα> γόνια κάτω. <σχει> Ωραία. Ισχύει. Λοιπόν. Ε... Έχει πουλήσει μέσα σε 10 μέρε ένα εκατομμύριο. Γιατί οι άνθρωποι <σχει> δεν συγχωρούν <σχει> αυτού <σχει> που από έρωτα ε, εκ, εκπέσανε, πώ το λέει το. <laughs> ε, Α περιμένουν λοιπόν. οι γυναίκε. Έλα, πφ, δεν μπορεί να μην έχετε δει. Άντε. Νοέμβριο βλέπω έχει εδώ σημείο και Outlast 2. Δεκέμβριο Titanfall 2. Τον Οκτώβριο Last το Vaz Rematch. Δηλαδή, τι θέλει ο κόσμο. Λοιπόν. δεν ξέρω. Κάθε μήνα να δίνει τέτοια αυτό. Τώρα. Τακ... Λόγω της κατάστασης είχαμε πει σε προηγούμενα επεισόδια ότι έχουν ακυρωθεί η Gamescom που ο Παύλος είχε ετοιμάσει βαλίτσες ήδη. Ε, έχουν ακυρωθεί η ε ε3, έχουν ή ε ε3, μόνο μικρογιώτα όλες. Ε, έχουν ακυρωθεί μικρογιωτα ολες πάντων όλα τα events που συνήθω γίνονται μέσα στο καλοκαίρι, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων όπω αυτό με, το, με τα PC που λέγαμε που δεν ξέρω τι θα κάνουν, που θα μαζευτούν και κάτι θα λένε, ξέρω εγώ. Μόνοι ε, του. Αλλά πολλέ μεγάλε εταιρείε είχαν βγει και είχαν πει ότι εμεί δεν θα κάνουμε κάποιο ε, conference μέσα στο καλοκαίρι. Ε, ε, ήρθε όμω ο Παύλο Κρούστη του εξωτερικού. <laughs> <laughs> Ωραία. Ωραία. <laughs> Για να μην λέμε μόνο ότι ο Παύλο είναι ο, ο Τζεφ Κίλι της, Ελλάδα, Ελλάδας Ο Τζεφ Κίλι είναι ο Παύλος Κρούστης του εξωτερικού Αντιστήλα, τι έγινε ο παύλο Κρούστης του εξωτερικού Λοιπόν, ο άνθρωπος που ξεκίνησε από τα μίντια για να φτάσει σήμερα να είναι μια πολύ iconic μορφή της gaming βιομηχανίας που ενώνει τους πάντες που το οποίο έσπω... σε αυτό το σημείο θα ήθελα να μου δώσετε δύο δευτερόλεπτα να εξηγήσω ότι το Iconic δεν μεταφράζεται ως εικονικό. Δεν μεταφράζεται ως εικονικό. επαναλαμβάνω το Iconic. Πού το είδες αυτό. Ευχαριστώ. Όλοι έτσι το μεταφράζουν το Iconic. Ο εικονικό τάδε. Ο εικονικό στα ελληνικά δεν έχει κανένα Virtual. Ο Virtual Pavlo. Ο εικονικό. Σε δελτία τύπου το έχω δει. Παντού, παντού. Αυτό ο συμπαθέστατο τύπο λοιπόν, ο οποίο έχει αναλάβει και την διοργάνωση των Game Awards, που απέσπασε πολύ θετικά σχόλια και από εμά όταν καθίσαμε και αναλύσαμε. όλη αυτή τη διαδικασία στην οποία μπήκε με τη συμμετοχή του κόσμου από το σπίτι που κατέβαζε στο Steam demo από καινούργια παιχνίδια που ανακοινώθηκαν με όλο αυτό το interactive που έχει στήσει τέλο πάντων, που είπαμε ότι έχει προοπτικέ και ότι μπορεί να εξελιχθεί και να το δούμε και σε άλλα πράγματα στο μέλλον. Και ο Τζεφ Κίλιν είναι πολύ καλό πρεσβευτή όλου αυτού. Ε, Αυτό ο γαμato τύπο λοιπόν ανακοίνωσε ότι φέτο το καλοκαίρι ξεκινάει ένα καινούριο fest. Ένα festival το οποίο θα λέγεται Summer Game Fest, το οποίο θα εκτείνεται και θα απλώνεται μάλλον μέσα σε τέσσερι μήνε από τον Μάιο μέχρι τον Αύγουστο. Και θα συμμετέχουν σε αυτό πολλές εταιρείε, όπως η Sony, η Microsoft, η Square Enix, η Warner Bros. και άλλες πολλές. Ε, σε μια διαδικασία η οποία θα είναι το ίδιο interactive με αυτό που μάθαμε ε, από, το, από τα Game Awards. Δηλαδή θα βγαίνει να σου κάνει ένα stream για παράδειγμα και ταυτόχρονα στα store... Ε, τον, ε, του PlayStation, του Xbox, το Steam, whatever, θα μπορεί να παίρνει να κατεβάσει τα demo τα οποία δείχνουν εκείνη την ώρα που κάνουν το teasing. Ο Παύλο χασμουριέται, μάλλον δεν τον ενδιαφέρει πολύ, αλλά όταν θα σου βγει η Warner Bros. φίλε μου, και θα σου δείξει το Batman, τότε μην ήρθε να μου βαρά παλαμάκια. Βακάρι, βακάρι. Δεν το βλέπω βέβαια, αλλά βακάρι. Ναι. Δεν το βλέπω, το λέω έτσι για να, κατε, για να κατεβάσω τα, τις, τα expectations. Προφανώ ελπίζω να. Βγήκε και ένα τρέιλερ το οποίο δεν δείχνει πολλά πράγματα ουσιαστικά δείχνει αποσπάσματα από παιχνίδια τα οποία έχουν ανακοινωθεί ήδη τίζερς δείχνει, όχι καινούριο υλικό δηλαδή από υπάρχον οπότε λοιπόν, δεν θα το, δε το βάλω να δείξω αλλά αν θε μπορώ να σου διαβάσω τους publishers που θα συμμετέχουν Πες τους Λίμια ε, 2K Games, Activision Publishing Bandai Namco Entertainment Bethesda Softworks, Blizzard Entertainment Bungie CD Projekt Red, Digital Extremes Electronic Arts, EA Microsoft, με περισσότερες πληροφορίες να έρχονται, λέει, την επόμενη εβδομάδα, πιο πολλές πληροφορίες, και θα πούμε και άλλα σε σχέση με αυτό στη συνέχεια. Private Division, Riot Games, Sony Interactive Entertainment, Steam, Square Enix, Warner Bros. Interactive Entertainment. Αυτά. Nintendo, όχι, ε! Nintendo, όχι. Η Nintendo, εντωμεταξύ μεταξύ, είπε ότι δεν θα κάνει και Direct, νομίζω. Ε, το πάμε στο προηγούμενο, αυτό κάπου δεν το θα, Όχι, δεν, το δεν θα κάνει Direct τον Ιούνιο. Mm -hmm. Ναι. Βέβαια η οποία... Nintendo in, in μπορεί Nintendo... να σκάσει και να σου πει ορίστε μια Direct που ανέβασα τώρα, έτσι. Και, και να σου βγάλει ένα αποκλειστικό από το πουθενά ξέρω εγώ, είναι Nintendo. Ορίστε βέβαια. Metroid Prime 4 Gameplay βίντεο. Ναι, <laughs> θα, θα βοηθήσει πολύ αυτό να το βγάλει έτσι απλά. <laughs> ε, λοιπόν. ε... Για πες αυτό Παύλο, που... για πες Jeff Keighley συγγνώμη της Ελλάδας, για πες μας τι πιστεύεις γι' αυτό. Θα σου πω, επειδή έχω, έχω τον ίδιο νου και εγώ έτσι, συντονιζόμαστε <laughs> το ίδιο μικροσχήματος <laughs> με τον Jeff του εξωτερικού, με τον Παύλο του εξωτερικού, δηλαδή. Ε, αυτό που έχω να πω είναι ότι ο Τζεφ φαίνεται να κάνει πόλεμο στην ε, ESA, στην E3, Ε, Και από ό,τι φαίνεται όχι μόνο του κάνει πόλεμο, του έχει δει ότι είναι παλιωμοδίτε. Και σου λέει έτσι είστε, ε, μείνετε πίσω στα δικά σα τα σκεπτικά και θα κάνουμε το στην ουσία θα προχωρήσουμε στο μέλλον ε, των διοργανώσεων αυτών που είναι στην ουσία το δια, διαδικτυακό. Τον βοήθησε κιόλα η κατάσταση. Δηλαδή, όλο αυτό το σκηνικό που έγινε, πρώτον, ότι στα περσινά τα Game Awards μα δηλώνει από μόνο του, παιδιά θα τα κάνουμε ψηφιακά. Θα σα βοηθήσω να παίρνετε preview στο σπίτι με demo κτλ. Ε, πλέον έχουμε το Internet, το οποίο μπορεί να σα βοηθήσει να κάνετε τη συμφωνία σα διαδικτυακώ. Δεν χρειάζεται να έρχεστε όλοι στην Αμερική να χαλάτε τα λεφτούδάκια σα για να συναντηθείτε. Μπορείτε πλέον να τα βρείτε αλλιώ. Δεν υπάρχει λόγο. Δηλαδή, η E3, ρε παιδί μου, που ήταν στην ουσία μια εμπορική έκθεση, που πήγαιναν για να κλείσουν τι συμφωνίε του. Δεν χρειάζεται πλέον αυτό το πράγμα. Οι συμφωνίε σου ή το πλέον κλείνονται διαφορετικά. Δεν έρχεται κάποιο από την Ευρώπη να πάει στην Αμερική όπω τότε που δεν είχαμε Ιντερνετ ε, για να κάνει τη συμφωνία. Ήταν κατάλληπο, θε να πει με λίγα λόγια, η ε3. Από ε, προ... ό,τι φαίνεται, από φαίνεται, αυτό ισχύει. Είχε, βέβαια, ε... ένα, είχε έναν ρομαντισμό βέβαια και την θέλαμε γιατί μα θύμιζε τα νιάτα μα. Όμω ότι ήταν outdated θεματικά και ε, ω ε, εκτέλεση ισχύει ρε παιδί μου, το να μαζεύονται όλοι αυτοί και να, κάνουν, να θέλουν να δείξουν όλοι μαζί τα παιχνίδια του δίνει καλέ ευκαιρίε. Μαζεύεται ένα momentum. Για να μαζέψει όλου του παίκτε μαζί, για να είναι όσο το δυνατό μεγαλύτερη η απήχησή σου, για να στήσει 3-4 show που θα ανεβάσουν το hype πάρα πολύ σε όλου αυτού. Οπότε είναι, είναι καλέ ευκαιρίε όλε αυτέ. Απλά με τον καιρό θα έπρεπε να τι δούμε να αλλάζουν λιγάκι και φαίνεται ότι είναι λίγο στάσιμοι σε αυτό το πράγμα. Σε συνδυασμό τώρα με την κατάσταση με τον κορονοϊό και σε συνδυασμό με τι προσπάθειε που κάνει ο Κίλη από την άλλη μεριά το τέλο του χρόνου, δηλαδή αντιδιαμετρικά, ρε παιδί μου, στο ένα εξάμεινο μετά, α πούμε, ε, δι, έδωσε αυτή την ευκαιρία τώρα στον Κίλι να αρπάξει στην ουσία την κατάσταση από τα μαλλιά και να φτιάξει ο, ο ίδιο τη δική του εκδοχή, μάλλον. Τον εμπιστεύονται ούτω ή άλλω και οι publishers, οπότε θα τον βοηθήσουν και ενδεχομένω από τη στιγμή που του λείπει και σε εκείνου η ε3, δεν είναι δύσκολο να του πείσει. Δηλαδή, καλησπέρα, ξέρω εγώ, Sony, δεν χρειάζεται να μα βγάλει τώρα δημόσια το πλάνο που έχετε εσεί στα masterminds, στα μεγάλε βιομηχανίε. Δεν χρειάζεται να το βγάλεις το κοινοποιήσει, να το μάθουν και άλλοι. Δεν θέλω να το πει. Θέλω να το κρατήσει για εμά, για να υποφεληθεί το όμιλό μα. Δεν θέλω να το μάθουν και άλλοι. Ο όμιλο. Άφησα, πρέπει να μάθει ο κόσμο. Το θέμα είναι αυτό, ρε ότι Σκέψω ότι είσαι Σόνι εσύ και σου λένε ότι ξέρει κάτι ε, φέτο δεν θα γίνει. Όχι η Σόνι, γιατί η Σόνι ούτω ή άλλω είχε πει αυτά μα. Έστω ότι είσαι μια οποιαδήποτε άλλη εταιρεία από αυτέ που ανέφερε, η Activision για παράδειγμα. Και σου λέει ότι η ε3 δεν θα γίνει. Η Warner Bros. για παράδειγμα. Που θε να δείξει τον πατόν σου. Και έρχεται μετά ο Κίλι και σου λέει ότι κοίταξε δει, χέστηκε ότι δεν θα γίνει η ε3. Εγώ εδώ είμαι, θα σε καλύψω εγώ. Θα κάνουμε ένα φεστιβάλ, θα σου δώσω ό,τι δημοσιότητα γουστάρει, θα συσπυρώσω τον κόσμο για να έρθει να ακούσει για το παιχνίδι σου. Τι θα του πει, Όχι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γι' αυτό του μαζέψε όλοι. είναι, είναι, είναι πολύ εύκολο να του μαζέψει. Και φαντάζομαι επειδή είναι αρχή και επειδή είναι τέτοιο, οι συμφωνίε θα είναι και λίγο διαφορετικού τύπου. Οπότε, παρόλο που μπορεί να υπάρχει κάποιο κίνδυνο και ένα φόβο για το άγνωστο αυτό που τι προσπαθεί να κάνει ο Κίλι, έχει αποδείξει και μόνο από τα Game Awards με τα νούμερα που έχει κάνει και σου λέει κάθε εταιρεία ότι okay, δεν έχω να φοβάμαι κάτι ρε το παιχνίδι μου θα το δούνε». Κοίτα, από τη μία με ανησυχεί το ότι θα, θα υπάρχει αυτή η, η διασπορά ε, των event ε, σε διάστημα 4 μηνών. Ότι δηλαδή δεν θα έχει αυτή την έκρηξη που έχει η ε3 που ξέρουμε ότι μια εβδομάδα με τρεις μέρες το, το main event τρεις μέρες ας πούμε ότι είμαστε εδώ. <γυμόμαστε>. Κάνουμε τα ξενύχτια μα, δεν κοιμόμαστε. Το βλέπουμε βέβαια και σαν του χώρου. Έτσι. Δεν ξέρω ο υπόλοιπο κόσμο πώ το βλέπει. Αλλά επειδή αυτό λογικά θα γίνεται και σε ώρε Αμερική, φαντάζομαι τώρα ότι από Μάιο μέχρι Αύγουστο θα χρειαστεί πολλέ φορέ να κάτσουμε να ξενυχτήσουμε για να δούμε ένα stream. φίλε δεν ξέρω πώ θα γίνει. Α, μπορεί να γίνει. Μπορεί να βγει όντω live, μπορεί να γίνει μαγνητοσκοπημένα, μπορεί να γίνει. Όπω και όμως, να γίνει, θα πρέπει να σε ξύπνιο όταν θα κυκλοφορήσει αυτό γιατί είσαι το VG24. Ε... ε, μπορώ να το βγάλω σε μια ώρα πιο λογική η λογική ώρα για την Αμερική είναι αυτή. Σε λογική ώρα γίνεται, ρε παιδί μου. Ναι, αλλά η Microsoft, τι ώρα θα κάνει παρουσίαση την άλλη εβδομάδα, φίλε μου. Άστο, αυτό είναι άλλο νέο. Ε, <laughs> πάντω. <laughs> για για πρωί, να μετά. πρωί πάντω για Αμερική και μεσημέρι και απόγευμα για. Για να μιλήσουμε με αυτό πάντω, πρέπει να μου πει ναι. πόσο σατανικά βολικό έκατσε ναι, ναι, ναι. στον Κίλι όλο αυτό με την ε3 και, και την Καραντίνα. Άρα, ο Κίλι είναι ο δημιουργό του κοροναβαϊρού. Εγώ θα, θα συμπληρώσω σε αυτό. Μήπω ο Κίλι ήθελε να φέρει το 5G. <laughs> <laughs> πολύ καλό. Πολύ Μ, καλό. Μήπως... μια πολύ ωραία θεωρία που δεν την έχουμε ξανακούσει. Μήπω κουμπώνουν όλα αυτά. Πάω να την ποστάρω στο αγαπημένο μου γκρουπάκι, όχι στο 5G. <laughs> Εκεί έχεις μπει και κάνει την bank, έτσι. Πόνο. Δεν κάνω τίποτα. Απλά, απλά βλέπω. Απλά βλέπω. <laughs> <laughs> Γιατί okay. το κάνει αυτό στην ψυχική σου υγεία, ξέρω. Ε, ε, έλαντε και το βλέπω το μαγικό κάθε φορά ξυπνάω. Διαβάζω, τσαντίζομαι και σηκώνω μετά με νεύρα. Έλαντε. <laughs> με το που σηκώνεται, έχει... βλέπει όλε τι ειδοποιήσει ο Παύλο. Uh, VG chat, <laughs> το κλείνουμε αυτό. Έχουμε να μπούμε πρώτα στη συναγαμένη μα σελίδα, τσεκάρουμε τι γίνεται. Έτσι. <laughs> λοιπόν, τέλο <laughs> Είναι... Ο κύριο από ό,τι φαίνεται τέλο πάντων του έκατσε πολύ κουτί όλη η κατάσταση. Mm. Αλλά και αυτό φαίνεται να το εκμεταλλεύεται σωστά. Δηλαδή, καλύπτει ένα κενό τη βιομηχανία τρεπέδι μου που εμφανίστηκε και το κάνει πολύ καλά. Μπορεί να γίνει προσε... καλό. Μπορεί να, γίνει μπορεί να πήγαν και να τον προσέγγιζαν εταιρείε. Να του είπανε Τζεφ, μου κάνει τα βραβεία στο τέτοιο. Μήπω τώρα που δεν υπάρχει έψιλον να κάνει τίποτα. Γιατί αν μην παιδιά, θα είπε και αυτό. Πόσα εκατομμύρια μπορεί να μου δώσετε. Αρκεί να έχουμε χορηγή από Dew και Ντορίτο. Τώρα θα ξεσκιστεί τώρα. <laughs> τώρα θα ξεσκιστεί. <συγνώ> Όχι μόνο, μόνο ο Ντανγκέν και ο Ντέρκη, αλλά πιστεύω θα... ότι όλοι, όλοι θα πάνε. Αυτοκίνητα θα δούμε να διαχρονίζει. Κάτσε, δηλαδή. <συγνώ> Είχαμε <συγνώ> δει, νομίζω. Ε, στην Ε3 με το Φόρτσα βγάζανε στη σκηνή πάνω ο Μακλάρεν. Οπότε κάτσε να δούμε τι θα βγάλει κι αυτό. Ε, <συγνώ> ε, αν και πιστεύω ότι το format θα είναι διαφορετικό, ήταν λίγο boomer η φάση αυτή. ότι κοιτάξτε εδώ, βγάζουμε τη Μακλάρεν βγαίνει, μέσα από τον ατμό. Κοιτάξτε. αυτά, αυτά θυμάστε ποιο άλλο τα έκανε. Δεν τα κάνανε και οι Κι. Ήταν, ήταν γαμάτο. Κάτι του Κι. Ακόμα και τώρα διαχρονική. ναι, θέλω να σου πω πώ σκέφτεται αυτό που έφτιαξε τη φάση, ρε παιδί μου. Ότι και καλά, πω, σκεφτεται αυτο που εφτιαξε τη φαση ρε παιδι μου οτι καλα πω αυτο το είχα δει σε μια συναυλία το 75 Στο, Woodstock τα έκαναν αυτά. Κοίτα τα σου. Είναι τέτοια φάση. αλλά νομίζω ότι η προσέγγιση του Κίλι θα είναι διαφορετική. του Summer Του έμφεση τέλο πάντων, ρε παιδί μου. Θα έχει... Ο... Δεν, θα... Ίδιος... θα κλείνεται σε ένα conference center. Θα είναι πιο ανοιχτό αυτό το πράγμα. Θα μπορεί, α ναι, ότι... πούμε. Συγγνώμη. Θα μπορούσε για παράδειγμα για τη Warner Bros. να στείλουν ας πούμε, τον Κίλι να κάνει μια κάλυψη στα studios και να δείξει τρελό content, α πούμε, από το πώ αναπτύσσεται το επόμενο παιχνίδι με τον Batman. Ή θα μπορούσε να έρθει ο ίδιο ο Batman εκεί. Ναι, καλό και αυτό. Ο... Ο ή ο Κίλι και... να αντιθεί Batman. <laughs> Ο Τιλιοί ο ίδιο έχει πει ότι θα χωστάρει, θα είναι ο host για το pre-show και το post-show. Για το καθένα από όλα αυτά. Τα, για τα μεγάλα, για τα flagships, α πούμε. Ο host τη. Ναι. Δεν θα, κάνει, δεν θα είναι προφανώ ο ίδιο σε όλα, <coughs> αλλά για τα μεγάλα που έχουν Microsoft, ξέρω εγώ, Sony κτλ. θα είναι ο ίδιο. Μπορεί ίδιος... να κάνει ένα pre-show, ρε παιδί μου, και ο, και ο κάθε εκθέτη. <laughs> ωραίο αυτό μαθηματικό, ε, να κάνει το μαθηματικό. Να κάνει τη δική του δόμηση, α πούμε, στο τι θα δείξει και το πώ θα το δείξει. Αλλά το πολύ ωραίο με όλο αυτό και με αυτό θέλω να πάμε στα επόμενα θέματα που έχουμε είναι ότι ακριβώς επειδή πιάνει ένα τόσο μεγάλο παράθυρο ε, ημερολογιακά ε, πέφτει, ε, συμπίπτει πώς να το πω, ε, με κάποιες ε, φήμες αλλά και επίσημες ανακοινώσεις που έχουν γίνει για events από τις μεγάλες εταιρείες. Ε, υπάρχει ένα ρούμορ το οποίο θα το αφήσω ως ρούμορ εδώ να το πετάξω και θα πάμε παρακάτω Ότι ε, 4 Ιουνίου θα δούμε ανακοίνωση του PlayStation 5 Αυτό είναι ρούμορ δεν είναι επίσημο Το ε, ε, λήκαρε νομίζω κάποιο από τους γνωστούς σωστά Ναι ακριβώς όμως επειδή βρίσκεται μέσα σε, αυτή το, σε αυτό το διάστημα ε, Μαΐου Αυγούστου Θα μπορούσε αυτό να σχετίζεται κάπως με το Game Fest Και να δούμε τελικά ανακοίνωση του PlayStation 5 στο Game Fest με κάποιο event πούμε, που η Sony θα κάνει στα πλαίσια αυτού του φεστιβάλ. Ταυτόχρονα τώρα, και αφήνοντα πίσω αυτό γιατί είναι μόνο ρουμό, να πάμε σε αυτά που ξέρουμε πω θα γίνουν ω δεδομένα. Έχει ανακοινώσει ένα inside Xbox που θα κάνει η Microsoft για να μα δώσει και άλλε πληροφορίε για την καινούργια τη κονσόλα του Series X. Και αυτό θα γίνει στι Α... 7 Μαου. Ο Βαγγέλη. Ε, βγάζει η Sony ότι, classic, ξέρω, ότι θα κλάσει, ξέρω εγώ τι μεθαύριο. Ο Βαγγέλης, Παιδιά, έχουμε ανακοινωσάρα. Ακούστε με όλοι. Ε, βγαίνει το PlayStation 5. Η Sony θα μα τα πει όλα. Κάνει η Microsoft τη μεγαλύτερη της ανακοίνωση. Μάλλον. Λέει, βγάζει την, ε, την ημερομηνία για τη μεγαλύτερη τη ανακοίνωση για φέτο. Και ο Βαγγέλη έρχεται και σου λέει ναι, θα κάνει ένα inside Xbox Microsoft. Και μένει εκεί. Δεν Ρε μαλακά είχε... θα Ρε, δημιουργή, δημιουργή, δημιουργή. δεν, δεν, είχα ολοκληρώσει καν την πρότασή μου Δεν νομίζω καν ότι το έκανα sale καθόλου ο Α, ο δεν... Χριστέ μου είστε τόσο fanboy Δεν αντέχω, Πε. Μαλακά, ειλικρινά, 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 εγώ δεν ένιωσα ότι έκανα sale Απλά δεν είχα ολοκληρώσει την πρότασή μου Είπα θα μας δείξει κι άλλα Έξι, πράγματα Λε τέτοια είδηση με αυτόν τον τρόπο Θα δούμε για πρώτη φορά παιχνίδια νέα γενιά Στις 7 Μαΐου, Αυτό, αυτή είναι η είδηση Οκ, okay, Παύλο, συνέχισε, γεια σου εδώ. Αυτό, 7 Μαΐου η, η, η Microsoft θα ανακοίνωσε ότι θα δούμε νέο Xbox Το οποίο, το, η ανακοίνωση έγινε ως εξής Ρωτάει στα social media, θέλετε να δείτε νέα παιχνίδια ε, Πώς το λέει, θέλετε να δείτε next gen παιχνίδια Θα σας δείξουμε next gen παιχνίδια Μόνο και μόνο από αυτό που σου λέει δεν τσουτσουριάζει Τσουτσουριασέ Όχι ε... Γιατί είσαι παντόι αγόρι μου γι' αυτό Γιατί δεν δέχεσαι ότι θα δούμε τα νέα παιχνίδια γι' αυτό γιατί έδειξα κάποιον άλλον ενθουσιασμό για την ανακοίνωση PlayStation 5? Για να χαρίσω όμω λιγάκι, θα σου πω το εξή. Η Microsoft κατά πάσα πιθανότητα σε, σε αυτό το event δεν θα δείξει τα first party τη που ετοιμάζει. Άρα <laughs> γιατί <laughs> μου το λες <laughs> για να χαρώ, αφού υπάρχει άλλη είδηση, rumor ότι θα δούμε Fable 4 σε αυτή την παρουσίαση. Μπορεί να δείξει και δικά τη, ρε παιδί μου, αλλά λέω ότι θα βασιστούν περισσότερο στα third party. Έχει να δείξει τώρα πολλά third party. Φαντάζομαι η αναλογία θα είναι κάπω όπω αυτά που μα δείχνει στην ε 3. Δηλαδή στην ε3 μα έδειχνε, ξέρω εγώ, τα δικά τη, αλλά βασιζόταν αρκετά στα third party. Ξέρουμε... 48. 48 νέα παιχνίδια μα έλεγε κάθε τέτοιο. Ξέρουμε ήδη τι θα δείξει. Ξέρουμε ήδη, ποιο ξέρουμε είναι το... Ξέρουμε ήδη το, το πιο βαρύ χαρτί, αυτό που θα δείξει και θα σα αλλιώσουμε. <laughs> το <laughs> το είδε. Ε, είχα μια και, και μια γαστρεντερική αναστάτωση μόλι το είπα. <laughs> <laughs> Ανακατεύτηκα. <laughs> <laughs> Δεν σου πάει πολύ, ναι. Προσπαθώ να το πουλήσω το Xbox, αλλά βλέπει ότι μου έρχεται τάση. όχι, όχι, όχι. τώρα σοβαρά, επειδή προσπαθεί να με βάψει, ενώ αυτό για οποιοδήποτε άλλο λόγο θα μπορούσε να με βάψει, γι' αυτό δεν μπορεί να με βάψει. Ό,τι και να είναι, ασχέτω αν είναι PlayStation ή Microsoft, είναι η πρώτη φορά που θα δούμε next gen παιχνίδια. Μόνο και μόνο αυτό. Το ότι δηλαδή δεν το συνέλαβα έτσι ω είδηση ότι είχα ένα. Ε, μ, προσπάθησα, right. προσπάθησα να το επικοινωνήσω διαφορετικά γιατί έτσι το εξέλαβα, ρε παιδί. Γιατί έχω δει την έχω δει την κονσόλα τη Microsoft. Right. Δεν έχω δει την κονσόλα του PlayStation. Όλοι λένε πότε θα δούμε την κονσόλα του PlayStation. Άρα. Και περισσότερο δεν θέλουμε να δούμε παιχνίδια. Εγώ αυτό λέω. Θέλουμε να δούμε εξωτερική εμφάνιση του PlayStation 5 από το να δούμε παι... παιχνίδια. Yeah, ρε παιδί περισσότερο... μου, αλλά έχει σημασία ότι θα στο δείξει η Microsoft. Αυτό θέλω να πω. Όχι, ρε, χαίστηκα. Εγώ yeah. απλά θέλω να πω ότι είναι η μέρα που θα δούμε τα παιχνίδια. Επιτέλου. Είδε ήδη ένα. Δεν το είδαμε ακριβώ. Το είδε στο περίπου και θα ολοκληρωθεί αυτή σου η εμπειρία στι 7 Μαου στο Inside Xbox. Δεν ξέρουμε αν σχετίζεται κάπω αυτό το Inside Xbox με αυτά που λέγαμε πριν για τον Κίλι. Δεν ξέρω πώ θα συναντηθούν αυτά. Αν δηλαδή ένα Inside Xbox θα μπορούσε να συνοδεύεται ε, τι επόμενε ώρε ή τι επόμενε μέρε με κάποιο event σχετικό με το ε, φεστιβάλ του Κίλι. Ε, αλλά. Είμαστε επειδή είναι και ψηλό μεγάλο, ξέρω εγώ και γίνεται όντω πιο νωρί. Μήπω θα πούνε, ξέρω ότι αυτό είναι το πρώτο για παράδειγμα. Δεν, αποκλείεται. Ναι, αυτό ακριβώ. Είναι... Αυτό ακριβώς εννοώ. Μήπω είναι ουσιαστικά η έναρξη του φεστιβάλ με αυτόν τον τρόπο. Είτε... Δεν το ανακοίνωσαν όμω. Ο Κιλίας μου δεν το είπε ότι αυτό θα είναι το επόμενο, το πρώτο. Όχι, μας. όχι. Απλά έδωσε. Ούτε, μετά την ανακοίνωση τη Microsoft δεν το είπε. Ναι. Αλλά ποτέ δεν ξέρει γιατί μπορεί να θέλουν να κάνουν μπάμπερ, παιδί μου, και να σου πούνε αύριο ξεκινάμε, ξέρω εγώ. Θα έχει τέτοιο. Για να κάνουν και περισσότερα νούμερα, ρε παιδί μου. Να το κάνουν λίγο πιο... Γιατί μπορείς. προχωρώντας στο... Ω, oh, ένα καγκούρα απ' έξω. Ε, προχωρώντα στο επόμενο ε, θέμα μας, ε, η, η τεχνική που ο καθένας επιλέγει, ή μάλλον η μέθοδος που ο καθένας επιλέγει να κάνει το PR του και να επικοινωνήσει το παιχνίδι του, είναι διαφορετική. Η Microsoft για παράδειγμα, θεωρεί ότι με ένα Inside Xbox, μια παραδοσιακή έτσι παρουσίασούλα, ο κόσμος θα γουστάρει. Μπορεί ο Βαγγέλης να μην τραβήξει τα βυζιά του από τον Παύλο, επειδή θα δει καινούργια παιχνίδια, όμω ο περισσότερο κόσμος θα γουστάρει. Αν Η... δει Fable 4 όμως θα τραβήξει. Αν δει Fable 4 θα γίνει εδώ πέρα, άσε θα γίνει. Δεν θέλω να σου πω ότι θα γίνει, θα τρομάξει ο κόσμος. Λοιπόν, αλλά υπάρχουν και εταιρείε σαν την Ubisoft που λέει, εμείς θα το πάμε ένα βήμα παραπέρα, πώς θα κάνουμε teaser το παιχνίδι μας, θα, θα παρουσιάσουμε το επόμενο Assassin's Creed, βγάζοντας ένα live stream, στο οποίο ένας πολύ γνωστός ε, artist θα ζωγραφίζει το artwork του παιχνιδιού επιτόπου, επιτοπέως, λοιπόν, <laughs> με ωμέγα, λοιπόν... Και κάπω έτσι έβγαλε τον. Πώ τον είπαμε τον κύριο, γιατί συγγνώμη που τον ξεχνάω, αλλά. Boss Logic. Ο Boss Logic. Ε, πολύ γνωστό για το έργο του. Έχει βγάλει posters για Avengers, για ταινίε τη Marvel, για όλα αυτά. Ναι, Ξεκινήσαμε. να ρωτάγαμε ποιο είναι ο Boss Logic και μα κρυφτιλίζανε στο chat. Καλά, δεν ξέρω τον Boss Logic, συγγνώμη. Δεν, δεν ξέρω π, πρέπει να είσαι λίγο. Ή, ή να είσαι στη γραφιστική μέσα ή να, παρα... να είσαι πολύ σκληρό φάντρε, παιδί μου. Που τύπου βγαίνει ένα poster και ενθουσιάζεσαι. Ο Αντώνη, α πούμε, είναι ένα yeah, yeah, τέτοιο yeah. άνθρωπο. Εγώ I'll δεν είμαι. Ναι, νομίζω όμω ότι δεν έχει να κάνει τόσο πολύ με αυτό. Έχει να κάνει με περισσότερο ότι πλέον ανοίξει και εσύ στην κατηγορία μου. Τον Boomer. Ναι. Ναι. η, η αλήθεια είναι πλησιάζω τα 30 καθώ εσύ φεύγεις από αυτά, αλλά. αλλά κάπου, θα, συναντηθούμε. Είσαι στα πρώτα εντάξει. κοίτα, ε, καταλαβαίνω ότι ο κόσμος ε, χρειάζεται και διαφορετικούς τρόπους έτσι για να, ε, για να γουστάρει. Δεν μπορείς δηλαδή να περιορίζεσαι μόνο σε απλά streams και τα λοιπά, αυτό ήταν κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Συγκεκριμένα μιλάμε για την ανακοίνωση του καινούριου Assassin's Creed. Λέγαμε εδώ πέρα σε αυτή την εκπομπή πολλέ φορέ ότι είμαστε τόσο ψυχάκιδε που όταν βγαίνει ένα Assassin's Creed κάθε χρόνο λέμε πάλι Assassin's Creed και μια χρονιά που δεν κυκλοφόρησε λέγαμε πού πήγε το Assassin's Creed φέτο. Λοιπόν, <laughs> Οπότε ήμασταν ενθουσιασμένοι να δούμε τι παίζει. Δεν περιμέναμε ότι θα γίνει αυτό που έγινε. Δηλαδή να πάρει Ubisoft τον Boss Logic, που είναι ένα πολύ γνωστό αρτίστα, να τον βάλει σε ένα live stream, να ζωγραφίζει επί τόπου ε, το poster, το artwork που θα γίνει ουσιαστικά η ανακοίνωση για το επόμενο παιχνίδι Assassin's Creed. Περιμέναμε αυτό να το δούμε σε κάποιο timelapse, α πούμε, να ζωγραφίζει γρήγορα. Τελικά το stream διήρκησε 8 ώρε. Πόσο πήρε, ρε παιδιά, είδατε. 8, 8, 8 ώρε. <laughs> λοιπόν, του πήρε 8 ώρε του τύπου, έκανε φοβερή δουλειά ξεκίνησε βάζοντα, ξέρω εγώ, δύο JPG μέσα και ξεκίνησε να περνάει από πάνω τα μπράσει, ξέρω εγώ, και τα, και εφέ, και μεταμορφώθηκε η εικόνα. Θα προτιμούσα αυτό να το δώσω ένα timelapse που αντί για 8 ώρε να το κάνει 8 λεπτά. Το, οποίο το βγήκε... έκανε μετά, νομίζω. Το οποίο βγήκε μετά, δεν ξέρω ποιο το κυκλοφόρησε, mm. αν το έκανε η Ubisoft. Ubisoft. Τί... Α, οκ. Okay. Ο ίδιο, ο ίδιο. Ναι. Αυτό από τη μία μα ξενέρωσε. Δηλαδή, μιλάγαμε εγώ και οι άλλοι boomers, σαν τον Παύλο στο chat, και λέγαμε. Για, για ποιο λόγο γίνεται αυτό τώρα, εγώ γιατί κάθομαι και το βλέπω αυτό. Αλλά ε, το αποτέλεσμα ε, στην πράξη ήταν ότι κάτσαμε 10 νοματέοι και επί 8 ώρες τσεκάραμε συνέχεια το, το stream του και το είχαμε αγόπησε να παίζει μια γαμάτη μουσική από soundtrack που είχε χτίσει α πούμε η σειρά με τόσες κυκλοφορίες παιχνιδιών. Απίστευτο soundtrack, κάθε παιχνίδι απίστευτο soundtrack. Mm -hmm. α, ακούσαμε 8 ώρες γαμάτο soundtrack και κάθε λίγο τσεκάραμε να δούμε τι παίζει. Λοιπόν, στο τέλος αυτό που είδαμε ήταν ε, ε, μια εικόνα η οποία έδειχνε ένα setting έτσι βρετανικό ε, με έναν Viking ας πούμε χωρίς να φαίνεται το πρόσωπό του να κάθεται από μπροστά και την ανακοίνωση ουσιαστικά του ονόματος το οποίο ήταν Assassin's Creed Valhalla και στη συνέχεια ανακοινώθηκε ότι η πλήρη αποκάλυψη του παιχνιδιού θα γινόταν την επόμενη μέρα. Ψιλοτρολάρισμα δηλαδή. 8 ώρε περιμέναμε, είδαμε έναν τίτλο. Την επόμενη μέρα θα βλέπαμε το τρέιλερ. Όμω σε κάθε περίπτωση δημιούργησε ένα hype. Δεν μπορείτε να πείτε ότι δεν σα δημιούργησε ένα hype. Λοιπόν... Εντάξει, περισσότερο το hype έγινε επειδή επιβεβαιώθηκε το setting και οι πληροφορίε που ήδη ξέραμε. Γιατί είχαν βγει ήδη μπόλικε φήμε. Οπότε με το που έσκασε ότι όντω θα είναι αυτό το παιχνίδι, ε, σαν κάπω να δίνουν μεγαλύτερη βαρύτητα στι φήμε που ήδη γνωρίζαμε για το gameplay. Δηλαδή όλα όσα λέγανε για τα ταξίδια ξέρω στη θάλασσα και όλα αυτά. Okay, λοιπόν, σας... μετά είχαμε την ανακοίνωση ε, Με ένα πολύ ωραίο trailer που για όσους μας βλέπουν στο youtube Σε λίγο θα το βάλω να παίζει κιόλα. Πριν το κάνω θα, θα ήθελα να σας διαβάσω Μερικές πληροφορίες που μάθαμε για το παιχνίδι το ίδιο Για όσους ζουν κάποιου, κάτω από κάποιον βράχο Και ακόμα δεν έχουν μάθει δηλαδή ε, Ο νέος έτλος της σειράς λοιπόν ε, Φαίνεται από το όνομά του ε, Ότι μας βάζει στον ρόλο ενός βίκινγκ στι παγωμένε νορδικέ χώρε με μια ιστορία που διαδραματίζεται περίπου το 900 μετά Χριστόν. Έχει σημασία αυτό με την ημερομηνία γιατί εξηγεί πολλά ε, ή μάλλον μα αφήνει να κάνουμε μια ερμηνεία για το τι θα δούμε ε, θεματικά. Ε, αυτό το τοποθετεί περίπου 950 χρόνια μετά τα γεγονότα του Assassin's Creed Origins και περίπου 250 χρόνια πριν από αυτά του πρώτου Assassin's Creed. Ο παίκτη θα αναλάβει το ρόλο του ή τη Eivor και θα ηγηθεί της φατριάς, ε, της φατριάς του ή τη στις παγωμένες νορδικές θάλασσες αλλά και τα πλούσια βασίλεια της Αγγλίας. Ο αδυσόπιτος τρόπος μάχης των Βίκινγκ θα είναι στη διάθεσή μας ώστε να βοηθήσουμε τη φατριά μας και να ορίσουμε το μέλλον της. Θα πρέπει, να τον τρόπο που θα, ε, θα πρέπει να βρούμε τον τόπο που θα αποκαλούμε σπίτι και όλα αυτά εν μέσω των πολέμων που μένονται στην Αγγλία. Ένας δυναμικός ανοιχτός κόσμος Open World απλώνεται με φόντο το Μεσαίωνα. Ο χαρακτήρα μα θα μπορεί να είναι είτε άντρα είτε γυναίκα και οι παίκτε θα έχουν πρόσβαση σε μια μεγάλη γκάμα εξοπλισμού, τατουάζ και λοιπόν χαρακτηριστικών προ παραμετροποίηση. Οι πολιτικέ συμμαχίε, οι πολεμικέ αποφάσει και οι επιλογέ που κάνουμε στου διαλόγου θα επηρεάζουν τον κόσμο του Assassin's Creed Valhalla, ο παίκτη καλύτερα να επιλέξει σοφά για να προστατέψει το μέλλον και τη βάση τη ομάδα του. Θα υπάρχει δυνατότητα να οργανώσουμε καταδρομέ από τι οποίε θα κερδίζουμε λάφυρα για να αναπτύξουμε τον, κα τον καταβλισμό μα, να ενισχυθούμε και να επεκτείνουμε την επιρροή μα. Εκτό από όλα τα παραπάνω που ακούγονται σαν, μια πιο, βα... σαν πιο βαθιά στοιχεία RPG, ε, θα έχουμε την, στην διάθεσή μα ένα ανανεωμένο σύστημα μάχη που επιτρέπει τη χρήση δύο όπλων ταυτόχρονα. Και εδώ είδαμε και την είδηση ότι θα μπορούμε να κάνουμε wild και δύο ασπίδε. Θέλω να δω ποιο θα το κάνει αυτό. Για ποιο λόγο. <laughs> Απλά μπορεί, επειδή μπορεί. Ε, και θα έχουμε και μια ευρύτερη γκάμα εχθρών σε σχέση με αυτό που έχουμε αντιμετωπίσει σε προηγούμενα παιχνίδια τη σειρά. Οι, οι σάξονε του βασιλιά Alfred. Ε, του, του Wessex ή Βέσεξ ή Vetex, whatever. Ε, <laughs> θα βρεθώ στο δρόμο μα και ο Eivor θα πρέπει να κάνει ό,τι περνά από το χέρι του για να προστατεύσει του δικού του. Το παιχνίδι αναπτύσσεται από την ομάδα που μα έχει δώσει το Assassin's Creed Black Flag και το Assassin's Creed Origins. Σημαντικότατο αυτό θα πω εγώ εδώ. Ε, το στούντιο δηλαδή τη Ubisoft Montreal. Αλλά έχει γίνει σε συνεργασία με 14 άλλα στούντιο από όλο τον κόσμο. Και creative director είναι και πάλι ο Ασραφ Ισμαήλ του Origins. Ε, το Valhalla θα κυκλοφορήσει στα τέλη του 2020. Α, έχει φωτογραφία. Ε, αυτό έψαχνα που είσαι ώρα πριν. <laughs> θέλει να κάνει flex. Ο Kill τη Ελλάδα, θέλει να κάνει flex. <laughs> ο Άσραφ <laughs> Ισμαήλ, τον βλέπουμε εδώ πέρα. Πολύ ωραίο παλικάρι. Δίπλα σε μένα, φυσικά. Αυτό από πίσω με την κουκουλά. <laughs> ναι, αυτό. Στην του Origins, τέλο πάντων, επιστρέφει για να κάνει αυτό. Αναρωτιέμαι. Αναρωτιέμαι, τελείωσα. Συγγνώμη. Ε, απλά ότι θα κυκλοφορήσει στα τέλη του 2020, holiday, μαζί με τι κυκλοφορίες των καινούριων κονσολών και φυσικά θα είναι και για το Series X και για το PlayStation 5, αλλά ταυτόχρονα θα είναι cross platform και θα παίζει και σε Xbox One, PlayStation 4, Stadia, e, Epic Store, e, μάλλον timed exclusive για το Epic Store, φυσικά στο Uplay τη Ubisoft και κάποια στιγμή στο μέλλον ενδεχομένω θα το δούμε και στο Steam, χωρί να έχει επιβεβαιωθεί ακόμα. Ε, λοιπόν, αυτά, και αυτές, Όχι. είναι, αυτές είναι όλες άρα, οι άρα, δεν θα είμαι exclusive. Ναι, και είναι... εγώ αυτό πιστεύω, ότι δεν θα, βγει, θα, βγει μόνο στο Epic Store. Οκ. Okay. Mm. Υπάρχει Γιατί στο Uplay. Της... Θα υπάρχει ναι, στο ναι. Uplay βέβαια, νομίζω άρα, ότι... Εντάξει, υπάρχει... ναι. 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 Ο... αλλά τα υπόλοιπα τη Ubisoft που έχουν βγει βγαίνουν μόνο στο Epic Store από το τελευταίο. Ούτε το, ναι. το Breakpoint βγήκε νομίζω στην. Έχει καλό deal νομίζω με την Ubisoft. Το Epic έχει δώσει και το Syndicate δώρο, έχει δώσει και το Steep ναι, ισχύει. Το, το, Rayman, το Legends. Ε, να πούμε ότι όλα αυτά τα οποία ανακοίνωσε η, η Ubisoft έχουν να κάνουν, επιβεβαιώνουν και τις φήμες που ξέραμε έστω κι αν ε, είναι γενικό λόγα στην ουσία γιατί δεν σου λέει κάτι συγκεκριμένο επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι κατά πάσα πιθανότητα επιβεβαιώνουν κατά πάσα πιθανότητα δείχνει τέλος πάντων ότι τα RPG στοιχεία θα γίνουν λίγο πιο βαθιά γιατί σου λέει ότι θα επηρεάζουν οι αποφάσεις σου τα πάντα ότι πλέον δηλαδή θα μπορεί να και η διαλογή σου και το ε, πώ χτίσει τον καταβλισμό σου και το τι επιρροή έχει αποκτήσει θα ε, ε, επηρεάζει ταυτόχρονα και τον υπόλοιπο κόσμο. Ε, ε, εγώ θέλω πάρα πολύ να δούμε τι νέ, τις κονσόλε νέα γενιά να χρησιμοποιούν τη δύναμη του για να δούμε αυτέ τι αλλαγέ. Δηλαδή δεν θα με πείρασε καθόλου να μου πούνε ότι ξέρει κάτι. Στην προηγούμενη γενιά δεν θα δει τόσο τι επιρροέ, αλλά θα δει το καινούργιο σχέδιο που έχουμε με τη νέα γενιά. Κοίτα, υπήρξε, κάνει... υπήρξε ένα χάσμα και με το Odyssey, στο X. Χάσμα όχι σε τέτοιο επίπεδο όμω, ήταν σε επίπεδο γραφικών. Ναι, ναι. Εγώ θα ήθελα να το δούμε και σε gameplay. Όπω είχαμε δει, το Middle Earth Shadow of Mordor στις κονσόλ... κυκλοφόρησε και στα PS4, Xbox One και σε προηγούμενη γενιά, Xbox 360 και PS3. Στην προηγούμενη γενιά δεν είχε τον MS System. Το οποίο είναι στην ουσία ένα κομβικό σημείο για τον το τίτλο. Θα ήθελα να δούμε κάτι αντίστοιχο να σου πω την αλήθεια και για το Assassin's mm -hmm. Αν γίνεται και όπω γίνεται τέλο πάντων, μόνο και μόνο για να δούμε τη δύναμη των νέων κονσολών. Okay. Να το εκμεταλλεύονται, ρε παιδί μου, πέρα από τα γραφικά που βλέπουμε ε, Νομίζω ότι στο gameplay ε, είναι νωρί ακόμα για να δούμε τόσο μεγάλε διαφοροποιήσει. Ωστόσο, νομίζω ότι το timing είναι το κατάλληλο και η σειρά Assassin's Creed είναι εκείνη. Το είπαμε και σε προηγούμενο επεισόδιο, Αυτό το ξαναλέμε γιατί είναι σημαντικό. Είναι η σειρά που, μα, που βάζει Το μπούσουλα για όσα θα δούμε στι επόμενε. Και γίνεται αυτό διαχρονικά, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ε, το Assassin's Creed το πρώτο σχεδόν προλόγησε το Xbox 360 και το PlayStation 3. Το Assassin's Creed, το Unity, έδειξε τα πρώτα πιο γαμάτα γραφικά, ας πούμε, για PlayStation 4 και Xbox One. Τώρα με το Valhalla, προφανώς, θα δούμε πάλι το όποιο άλμα υπάρχει με την επόμενη γενιά, θα το δούμε στο gameplay trailer του Assassin's Creed Valhalla, το οποίο μάλλον, όχι μάλλον, σίγουρα θα δούμε στο Inside Xbox στις 7 Μαΐου. Και έτσι συνδέεται oh, με την προηγούμενη okay. είδηση μια παρένθεση να κάνω τώρα, επειδή σ' ακούγα που λέγεις αυτά και με το που ανέφερε το Unity με έπιασε ένα τρόμο. Γιατί το Unity όταν βγήκε δεν πεζόταν. Ναι, φοβάμαι... είχε, είχε, bugs, όμω το γεγονό ότι έβλεπε τόσου NPCs σε έναν μικρό χώρο ήταν πρωτόγνωρο και γινόταν εξαιτία τη παραπάνω δύναμη που είχε στο CPU. Φοβάμαι, μην ε, κάνουν κάτι αντίστοιχο και τώρα. Δηλαδή, μην πώ υπερεκτιμήσουν τι δυνατότητέ του και πάμε στην καινούργια γενιά και, σου, και πάλι δεν παίζει τίποτα. Το φοβάμαι αυτό το πράγμα. Εντάξει, υπάρχει και αυτό σαν ενδεχόμενο, όμω το απευχόμαστε. Έτσι? Δεν νομίζω ότι θα. Βέβαια ε, τώρα θα, είναι και... θα το δουλεύουν ταυτόχρονα και για την προηγούμενη γενιά, οπότε είναι λίγο διαφορετική η κατάσταση. Ναι, δηλαδή... γι, γι' αυτό σου α... είπα ότι δεν νομίζω να υπάρχει τόσο μεγάλο χάσμα σε gameplay, ρε παιδί μου. Νομίζω ότι θα το πάνε πιο χαλάρα σε αυτό. Απλά νομίζω ότι στο αισθητικό κομμάτι θα δούμε πράγματα που δεν βλέπαμε ω τώρα. Θα δου... Δεν ξέρω αν θα δούμε και ray tracing, α πούμε, για παράδειγμα. Η... Κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει και αυτό. Mm. Στο, στο Odyssey δεν θυμάμαι, νομίζω είχε στο Odyssey. Αν, δε, δεν είμαι σίγουρο, αλλά είχε τεχνολογίε yeah, τη yeah, Nvidia. Πάλι, έκτος, αν είχε πάρει με patch μετά. είχε τεχνολογίε Nvidia, δεν θυμάμαι αν είχε ray tracing, αλλά. Yeah, 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 yeah. νομίζω δεν έχει το. Γιατί το έχω βάλει τώρα προχθέ το βάλα, δεν έχει. Αλήθεια. Τουλάχιστον επιλογή για, στα γραφικά για ray tracing. Τέλο πάντων, η Nvidia πάντω συνεργάζεται full με την mm -hmm. Ubisoft και συνήθω έχει τεχνολογίε. Hairworks και τέτοια δηλαδή, πάντα χρησιμοποιούσε. Mm -hmm. ε, οπότε παίζει το ενδεχόμενο ρε παιδί μου να δούμε καινούργιες τεχνολογίες Σχεδόν σίγουρο είναι αυτό Να δούμε καινούργια lighting effects Να δούμε τέτοια που δεν θα τα έχουμε συνηθίσει να τα βλέπουμε στην τρέχουσα γενιά Και νομίζω εκεί θα παιχτεί και το χάσμα το μεγάλο ε, Αλλά το περιμένεις ρε παιδί μου Δηλαδή τώρα σου λένε ότι θα σου δείξουν στο Inside Xbox gameplay επόμενη γενιάς Νομίζω ότι το καλύτερο δείγμα που θα δούμε θα είναι του Assassin's Έτσι πιστεύω ε, για, η επιβεβαίωση για το Assassin's έρχεται από το tweet νομίζω έτσι που οι ίδιοι twitteran του Xbox το αντίστοιχο και λένε ότι τι θα δούμε α, για κάτι, κάτι τέτοιο δεν πέφτει Νομίζω έχει υπεχτεί legit ότι και καλά θα, θα, θα δείτε gameplay στο Inside Xbox το έχουν πει έτσι ότι θα δείτε στο Inside Xbox Οκ okay. Και έχει και νόημα γιατί ε, 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 ακόμα και στο τρέιλερ που δείξανε στην Ubisoft είχε sponsored, δηλαδή άνοιγε και έκλεινε με το... Με ε, το Xbox. Με το Xbox ναι, το ναι. Σημαίνει ότι πάλι η συνεργασία του ηταν με εκείνους. Μπορεί να έχουν και κάνει μια αποκλειστικότητα για... Ε, ναι. Τιδήποτε, ξέρω. Γιατί κόλλησα πάλι. Αυτό λοιπόν που κατάλαβα εγώ όταν πρώτο είδα το τρέιλερ λόγω του Nordic Setting ε, ήταν ότι θα δούμε ένα παιχνίδι ε, που θα έφερνε λίγο σε God of War. Με διέψευσε το τρέιλερ αμέσω βέβαια γιατί φάνηκε ότι το setting δεν θα είναι το ίδιο Nordic όπω ήταν του God of War αλλά θα είναι σε βρετανικό ας πούμε setting ε, και θα έχει και ιστορικέ βάσει, ρε παιδί μου, όχι, μυθ, όχι μυθολογικέ. Δεν θα, δεν θα δούμε δηλαδή θεού. Μάλλον. Δεν θα δούμε τέρατα. Μάλλον. Δεν θα δούμε, δεν θα δούμε τέτοιο Lord. Θα είναι πιο. Λένε συγκεκριμένα ότι το, 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 το καινούριο το Assassin's Creed ότι δεν θα είναι. Τόσο βασισμένο σε φάνταση όσο ήταν το ντισι, γιατί το ντισι είχε αρκετά, είχε και μέδουσε και τέτοια πράγματα μέσα, ναι. ε, και μυθολογικά τέρατα. Ε, το καινούριο λένε το Βαλχάλα ότι θα είναι πιο πολύ στο ιστορικό παρά στο φάνταση. Το οποίο μάλλον σημαίνει ότι θα έχει κάποια στοιχεία, δεν μπορεί να μην έχει όλα τα, όλα τα σαν screen. Σίγουρα Αλλά... θα έχει, για να εξηγεί και το μεταφυσικό με του πρωτόκλαστου. Μα έχει το δείχνει και τον Όντιν, υποτίθεται στο τρέλερ. Όχι, όχι, ναι. δεν είναι Όντιν. Δεν είναι Όντιν. Όχι, λέει ότι λέει Όντιν is with us. Ότι ο Odin... ναι, Όντιν αυτό... είναι που δείχνει με την. Αυτό που με δείχνει τη... με την κουκούλα ανήκει στη σέχτα των Ασασίνων. Τον είδε. Τι, Όντω. Ναι, είναι... Εγώ κατάλαβα ε... ότι είδε τον Όντιν που το κατάλαβε και από το κοράκι ότι αυτό είναι ο Όντιν και λέτε πάμε αδέρφια. Αλλά όχι. Ε... εγώ αυτό κατάλαβα γιατί δείχνει θα μπορούσε, μετά το κοράκι Θα μπορούσε αλλά εγώ θα σου πω Εγώ θα σου πω και θα, <laughs> και θα το δούμε όταν θα κυκλοφορήσει θα το, θα το, ή, ή σε κάποιο καινούριο teaser που θα βγει, ε, πιστεύω ότι αυτό ο γέρο είναι η σύνδεση που θα έχει ο πρωταγωνιστή, ο οποίο είναι viking. Και οι viking ω γνωστόν δεν έχουν σχέση με του assassinos, αλλά ο πρωταγωνιστή, τώρα έχουν. Ο πρωταγωνιστής, μάλλον θα αποκτήσει σχέση με, τους ασ, με την σέχτα αυτή τέλο πάντων και θα εκπαιδευτεί κτλ. από αυτόν τον τύπο, ο οποίο ε, τον τράβηξε και ένα screenshot και το είχα βάλει και στο γκρουπάκι, ε, στον ποδό γυρό του, σε αυτό που φοράει, στο μανδύα του κτλ. Έχει ρούνου πάνω κτλ. Που ίσω είναι μια μικρή νήξη στο ότι μπορεί να έχουμε μαγίε και μαλακίε μέσα, θα μπορούσαμε. Μαγείε να... και μαλακίε. Ε, να έχει, ρε παιδί μου, κάτι, κάτι με υπερφυσικό στοιχείο, λίγο στο φάνταζι. Ε, γιατί μαλακίε. Γιατί μόλι είπαμε πριν ότι δεν θα πατάει τόσο στο φάντασμο και ότι θα είναι πιο ιστορικά ε, θεμελιωμένο, ρε παιδί μου. Αν είναι ιστορικά και ρεαλιστικά θεμελιωμένο, δεν μπορεί να έχει και fantasy. Πρέπει να έχει κάποια στοιχεία μόνο. Λοιπόν. Το γεγονό όμω ότι αντί για ετό πλέον έχει ένα κοράκι που σε ακολουθεί, πάει ο ετό. Τον κλάψαμε, Ποσ, τέλος. Πόσο metal. Πόσο metal. Full metal και full αρμόζον γαμάει. Πολύ πιο cool βασικά να σε ακολουθεί ένα κοράκι από το να σε ακολουθεί ένα αετό. Πόσο, <laughs> πόσο μάλλον, αν ήταν και ιστορικά accurate το Odyssey και σε ακολουθούσε γήπα παετό από αυτού που έχουμε <laughs> στη Μάνη <laughs> και, και, ό, και, όχι ο Μπαλντίγκελ που έχουν στην Αμερική. Ε, Λοιπόν, το κοράκι είναι πιο αρμόζον τέλο πάντων. Εγώ, η δική μου η εκτίμηση είναι ότι ο γέρο που είδαμε δεν ήταν ο Όντιν, αλλά ήταν ουσιαστικά κάποιο από τη σέχτα των ασσασίνων ο οποίο έχει μοιήσει στη φάση. Κοίτα, θα το... ο, Βα... Ο, Βα... ο, Βαγγέλης Βαγγέλη έλεγε ότι θα είναι ο Ντέσμοντ. Όχι ρε, εγώ κουαρόιδευα και καλά Desmond Confirmo ότι είναι ο έτσιο έλεγα και καλά. Γιατί μετά το σκεφτόμουν και λέω ότι πόσο γαμάτο θα ήταν αν όντως ισχύει αυτό ναι. και σκεφτόμουν ότι μου γάμισε στο παιχνίδι γιατί εννοείται ότι δεν θα είναι αυτό και θα ξανερώσω αν δεν είναι. Ναι για, δεν θα είναι γιατί επιβεβαιώθηκε ήδη ότι θα, η, η σύνδεση με το παρόν θα γίνεται ακόμα μέσω της Λέιλα Χασάν. Ποιο την ήθελε αυτή, μπορεί να μα πει κάποιο. Ποιο το, ότι ε, είναι καλύτερη αυτή. Είναι από τα λίγα πράγματα, από τα μοναδικά πράγματα που έγραψε ω αρνητικά στο review του Origins. <laughs> <laughs> ότι είναι αχώνευτη. Τύπου <laughs> <laughs> είναι αδιάφορη φούλη πρωταγωνίστρια. Θα υπάρχει oh. όμω η σύνδεση, ουσιαστικά θα έχει συνέχεια τη ιστορία στο παρόν. Ξεκίνησε με το Origins αυτό, συνεχίστηκε με το Odyssey. Θα το έχουμε και στο Valhalla. Το παρόν δηλαδή. Να πω ε, κάτι τώρα πάνω σε αυτό. Ε, ε, συγγνώμη. Μια παρένθεση πάλι. Πε γιατί θα πλατιάσω μετά, θα πω πολλά. <laughs> Τέλεια. Ε, ε, αυτό που θέλω να εστιάσω λιγάκι είναι ότι επειδή βλέπουμε την ομάδα του Assassin's Creed 4, τον Ισμαήλ πάλι που είναι, ο Ισραφ τέλο πάντων που είναι πάλι ο Creative Director ο ίδιο, το γεγονό ότι θα έχουμε πάλι τη Λέιλα, όλα αυτά δείχνουν και, και φυσικά το ότι έχουμε διαφορά μόλι δύο ετών σε σχέση με το προηγούμενο, το Odyssey μοιάζει λίγο, είναι σαν προέκταση του Origins. Το Origins ήταν που είχε φέρει τη μεγάλη αλλαγή. Εικάζω λοιπόν ότι πάλι λόγω των ε, αυτών που είπα τώρα ε, ότι το Βαλχάλα δεν θα διαφέρει τόσο σε σχέση με τα δύο προηγούμενα. Δηλαδή δεν θα δούμε αλλαγέ που είδαμε στο Origins, δεν θα δούμε τέτοιο επίπεδο αλλαγών. Θα δούμε, αλλά όχι σε τέτοιο επίπεδο. Σε direction. κιόλα αυτό. Σε direction εννοεί. Θα είναι αρκετά ίδιο. Στο direction εννοεί. Στο direction του παιχνιδιού, ναι. Σε ό,τι αφορά το παιχνίδι βασικά. Κοίτα, ναι. αυτό προφανώ για να λένε ότι χρησιμοποιούν και την Χασάν τη Λέιλα, προφανώ δείχνει ότι υπάρχει ένα σάγκα το οποίο είναι ε, αυτούσιο, δεν μπορεί να. Τι να ξεφ... σάγκα έχει, δηλαδή εσύ, εδώ παράτησαν τον Desmond και για να πάνε στη Λέιλα και θα μας πούνε τώρα για σάγκα Κοίτα, σκέψου <laughs> ότι υπήρξε και η άχαρη περίοδος του Unity και του Syndicate αν δεν κάνω λάθος που ο πρωταγωνιστής σου ναι. ήσουν εσύ σε first person και ήσουν μέσα στην Abstergo και έμπαινε. Ε, ναι, ναι, ναι Ήταν λίγο χειρότερο Κακές ναι. Είδες, όλα αυτά ήταν κακέ είδες, η Ubisoft εκεί πέρα το χάσε και Φοβάμαι τώρα ότι θα δυσκολευτεί να το ξαναβρει αυτό. Ναι, τέλο πάντων. Ε... Να ρωτήσω πριν συνεχίσετε. Και... Επειδή δεν έχω παίξει το Odyssey όλο, έχει και αυτό στο παρόν. Ναι. Σε δείχνει δηλαδή να συνδέσει με. Είσαι η Λέιλα. Λέιλα, είσαι η Λέιλα Χασάν στο παρόν, okay. σαν το Origins. Okay. Okay. Ε, η οποία βρίσκει κάποια κοιμήλια, κάποια γραπτά, κάποιε παπαριέ Intel κτλ. Και, και επειδή η Abstergo είναι πού κακά, προσπαθεί να κάνει μόνη τη 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 φάση. Το οποίο ήταν το χειρότερο. Το χειρότερο κομμάτι στο script του Origins ήταν αυτό. Το ότι δηλαδή δεν έχτιζε καθόλου τον χαρακτήρα της Λέιλα, η οποία ήταν στην Αμπστεργκο. Ουσιαστικά, επειδή ήταν γυναίκα και επειδή ήταν μουσουλμάνα, δεν ξέρω τι. Είχε πιάσει δηλαδή όλα τα στερεότυπα τα οποία εμπίπτουν στο political correctness και στο justice warrior και όλα αυτά που λένε, τα οποία και εγώ συγχαίρομαι να τα χρησιμοποιώ. τέλος πάντων. Ε, να το χρησιμοποιώ για να κάνω αντίλογο ενώ. Λοιπόν, λόγω όλων αυτών πίστευε ότι η Αμπστέρκο τη νομπάρει και δεν την αφήνει να φανεί με τη δουλειά τη, οπότε πήρε την κατάσταση στα χέρια τη, προσπάθησε να, να, να μπει στο άνεμο και να, να κάνει την έρευνά τη για την. τη μελέτη τη, τέλο πάντων να την κάνει μόνη τη. Ουσιαστικά ήρθε σε ρήξη με την Αμπστέρκο και η Αμπστέρκο μετά την κυνηγούσε. Okay. Αλλά όλο αυτό σου δίνει ουσιαστικά, αν, 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 αν το δει μακροσκοπικά και δεν το εξετάσει τόσο. Στι ε, στις λεπτομέρειες έχει ουσιαστικά μια κοπέλα η οποία επειδή δεν τη κάναν το χατήρι να της προαγωγή στην Αψτέργο λέει ωραία θα σας γαμίσω το τέτοιο <laughs> <laughs> ε, είναι λίγο ρηχό ρε παιδί μου αυτό θέλω να σου πω δεν, δεν τη σκότωσαν τον πατέρα δεν, τη, δεν, ε, δεν της απειλήσαν τη ζωή τύπου δεν μου δώσαν προαγωγή ή δεν μου αφήνουν να φανώ οπότε τι θα κάνω θα τους λυκάρω το παιχνίδι <laughs> 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 θα βγάλω το σενάριο <laughs> ναι Τέλο πάντων, αυτό λοιπόν, τέλο, την κλείνουμε τη Λέιλα. Θεωρώ ότι είναι από τα πιο αδύναμα σημεία. Θα την έχουμε δυστυχώ και στο Βαλχάλα. Ελπίζω να σωθεί η παρτίδα. Έχω μεγάλε προσδοκίε από αυτό που είπε ο Παύλο από το Direction. Επειδή το Origins, κατά τη γνώμη μου, είναι πολύ καλύτερο παιχνίδι από το Odyssey. Το Odyssey μου άρεσε γιατί είχε ελληνικό setting. Είχε δηλαδή είχε μια, πω, πω, πω. είχε μια ειδική βαρύτητα και με, με ενδιέφερε. Γι' αυτό το έπαιξα περισσότερο. Γιατί με ενδιέφερε να δω πώ έχουν σχεδιάσει την Κόρινθο, πώ έχουν σχεδιάσει πω. την Αττική. Λόγω setting. Αντικειμενικά νομίζω και Έλληνα να μην είσαι πάλι ήταν, μπορεί να ήταν λίγο πιο ενδιαφέρον από την Αίγυπτο. Η, Αίγυπτος, σαν... η Αίγυπτος Αίγυπτος ήταν Αίγυπτο ήταν ένα setting που είχε full άμμο γύρω σου, ξέρω εγώ. Πολύ ωραία σχεδιασμένο, πολύ ενδιαφέρον, α πούμε, αλλά ήταν λίγο πιο απλό. Υπήρχε μια πολύ πιο σύνθετη ε, δημιουργία, ρε παιδί μου, στο ODG. Ε, και, και το, φυσικά είχε και την υποστήριξη του ελληνικού lore. Το οποίο mm. είναι ανυπέρβλητο έτσι κι αλλιώ και δεν το λέμε σαν ε, Ελληναράδε, το λέμε. Αν... Γυμή, αν... Γυμή, αν... γυμή. Αντικειμενικά έχουμε μια πολύ πλούσια ιστορία, ρε παιδί μου, και μια μυθολογία τεράστια και ήταν και ο λόγο που χρησιμοποιηθ... χρησιμοποιήθηκε ενεργά αυτή η μυθολογία στο Odyssey Πολύ παραπάνω από άλλα παιχνίδια και στο, και στο Origins, λίγο με του Θεού του Αιγύπτιου. Αλλά mm. στο... στο Odyssey βγάλανε ολόκληρο Expansion με τη χαμένη Ατλαντίδα που, έγινε... που ήταν φοβερό, έτσι. Λοιπόν. Οι ανησυχίε λοιπόν είναι... Οι ανησυχίε που γεννήθηκαν βλέποντα το Βαλχάλα αρχικά ήταν ότι αυτό το παιχνίδι θα φέρνει πολύ στον God of War. Ε, και βγήκε ο, ο McDavid τέλο πάντων τη Ubisoft και μίλησε για ριζικέ διαφορέ, ρε παιδί μου, πολύ σημαντικέ διαφορέ σε σχέση με τον God of War γιατί έχει αυτέ τι ιστορικέ βάσει που είπαμε. Ουσιαστικά δηλαδή θα είναι. Το παιχνίδι θα ασχολείται με το beef. Το πραγματικό μπιφ που υπήρξε εκείνη την περίοδο. Ιστορικό, ναι. Ιστορικό μπιφ που είχαν φύγει οι Βίκινγκ ουσιαστικά την Νορβηγία και προσπάθησαν να μεταναστεύσουν, επειδή ήταν διοκόμενοι, προσπάθησαν να μεταναστεύσουν στην Αγγλία και όντω έχουν φτιάξει ε, απικίες που μέχρι και σήμερα υπάρχουν με το όνομα που δημιουργήθηκαν τότε. Κάπου Έχετε διάβα... δει το Vikings ή το Last Kingdom? Έχω δει ελάχιστο ναι, Vikings. Vikings, Vikings και θέλω να το δω αλλά δεν το έχω βάλει ακόμα. Στην ούτε... τρίτη σεζόν Vikings γίνεται αυτό. Α, γίνεται. Αυτό θέλω να πω. Ε, δείχνει ιστορικά γεγονότα εκεί. Μπράβο. Ναι, είναι πολύ άκυρο το Vikings. Θέλω να τα δω και αυτό και το Last Kingdom. Λένε ότι ναι, νομίζω ότι θα μα βάλουν πολύ καλά μέσα στο πνεύμα του παιχνιδιού για να το νιώσουμε καλύτερα. Ναι, εντωμεταξύ. Okay. Και εγώ αυτό yeah. το έχω βάλει να το δω εντωμεταξύ. Και εγώ το Vikings λόγω αυτού. Φαντάσου δηλαδή. Μα έβαλε, μα έψησε το Βαλχάλα να δούμε Vikings. Και έχουμε χρόνο yeah. να το τελειώσουμε μέχρι το <laughs> Μεσταχόλητη. <μέσα laughs> το Vikings είναι πολύ καλή σειρά να το δείτε. Έχει, ήταν. Ούτω ή άλλω θέλω να το δω εγώ. Yeah. Ε, Εν ε, αν, αν τώρα στην Αγγλία πα και δει τι περιοχέ, τα χωριά, τι κομοπόλει που υπάρχουν, αυτέ λέει που τελειώνουν σε BY, ξέρω εγώ, και σε δύο καταλήξει, όσε τελειώνει αυτό είναι πραγματικά πηγέ που είχαν γίνει από του Βίκινγκ, δηλαδή. Μην όπω εδώ έχουμε τι πόλει που τελειώνουν σε Ούντα, ξέρω εγώ, ή σε. <laughs> Εντάξει, κατάλαβε. Οι καταλήξει ε, ε, ξέρει ότι είναι από μικρασιάτε. Αν το καταλαβαίνει, την κατάληξη ότι το χωριό αυτό είναι μικρασιάτικό. Κάπω αντίστοιχα τέλο πάντων θα έχει παιδί με ένα group από βίκινγκς οι οποίοι θα μεταναστεύουν για την Αγγλία σε μια φάση τότε που κυβερνούσαν ε, ε, παγανιστέ ε, Σάξονε ή, ή Χριστιανο. Υπήρχε τέλο πάντων οι Αγγλοσάξονε και αυτοί με τον Χριστιανισμό και τα λοιπά που ήταν, εί είχαν το κλήρο, α πούμε, και είχαν εξουσία μεγάλη και μπορούσαν να προκαλέσουν πολέμου, μπορούσαν να καθοδηγήσουν. Η περίοδο περιγράφεται ω Dark Ages τότε. Δεν είναι ναι. ο μεσαίωνα το medieval που λέμε εμεί. Εμεί μεσαίωνα το λέμε και το medieval και το Dark Ages. Ναι. Για αυτό το εξωτερικό είναι το Dark Ages όμω. Είναι καλά τότε που ήταν όντω η περίοδο του σκοτατισμού, α πουμε mm -hmm. ναι. Έχει, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το πράγμα γιατί. Ελπίζω να το πάρουν, αν και δεν πρόκειται να το κάνει η Ubisoft, γιατί η Ubisoft είναι γνωστέ κότε και δεν έχουν σταματήσει να παίρνουν θέση στην ουσία στα παιχνίδια του. Απλά θα παρουσιάζουν έτσι, παίρνοντα άλλη θέση βέβαια. Αλλά και καλά ότι όχι, εμεί δεν ασχολούμαστε για να πάρουμε θέση. δείτε τα όλα όπω έγιναν. Ε, το οποίο είναι πολύ λάθο δυστυχώ και μακάρι να του βλέπαμε να παίρνουν μια θέση. Έστω ρε παιδί μου, με τον πρωταγωνιστή, έστω κάπως Βασικά να σου πει. Μια... Βασικά, οι νέοι αποστάκηδε εδώ και, αυτό, αυτό. Εδώ και το το πάρα πολλά χρόνια, ε, νομίζω από το Unity και μετά, που <σφυ> θέλανε <σφυ> να μας πείσουν ότι Templars και Assassins είναι το ίδιο κατά και οι δύο, ρε παιδί μου, και ότι η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση. Το ότι ήταν, μαλακή όμω, δηλαδή έχει κάνει τα παιχνίδια απλά πιο αδιάφορα. Άκη, Ακόμα δε... και η Assassin's Να είναι η κακή τη ιστορία, α πούμε. Ήταν ωραίο έτσι όπω το είχαν παρουσιάσει. Ναι, δεν είναι λάθο yeah. ότι προφανώ μετά από τόσα χρόνια και με την εξουσία να παίζετε, προφανώ έχουν γίνει corrupted και οι δύο πλευρέ. Είναι mm. ρε παιδί μου, σαν να τσακώνεσαι για την ακροδεξιά με την ακροαριστερά. Μπορεί να βρει σημείο να πει ότι και οι δύο κάπου το χάνουν. Αυτό θέλω να σου πω. Άσχετα που εσύ μπορεί να κλείνει προ κάπου. Το ίδιο mm. παίζει με Assassin's και Templars. Ε, αλλά στα τελευταία παιχνίδια, ειδικά στο Origins και στο Oddizy, ειδικά στο Oddizy τώρα που το σκέφτομαι. Ε, δεν, δεν σου έδινε να καταλάβει ποια είναι τα επιχειρήματα τη αθηναϊκής και τη Παρτιάτικη πλευρά, α πούμε, γιατί ουσιαστικά ήταν ο, ο πελοπονησιακό πόλεμο. Σπαρτιάτε εναντίον Αθηναίου ήταν. Mm. Εσύ μπορούσε να βοηθήσει όποιου ήθελε από του δύο. Δεν σου έδινε άσπρο μαύρο, δεν σου έδινε καν τόνι του γκρι. Ήταν η απόλυτη τύπου, οκ okay, αυτοί είναι πιο μιλιταριστέ, ξέρω εγώ, αυτοί είναι πιο δημοκρατικοί. Χρησιμοποιούσε ένα πλαίσιο πολιτικό, α πούμε. Mm. Ε, τέλος πάντων, για να επιστρέψουμε σε αυτό που λέμε για να το κλείσουμε. Ε, βγήκε τέλος πάντων αυτό. ο... Πώς τον είπαμε, Mac... Mm. Uh, ναι, τέλος πάντων, David. Του, και είπε, παιδί μου, ότι εμείς χρησιμοποιούμε ιστορικές βάσεις για το παιχνίδι μας και υπάρχει και ένας πλούσιος μυθολογι... ένα πλούσιο μυθολογικό background από πίσω που μπορούμε να αντλήσουμε όλοι. Δεν πιστεύουμε, λέει, ότι είμαστε το ίδιο παιχνίδι με τον God of War. Εξετάζουμε διαφορετικά σημεία ε, χρονολογικά κτλ. Και σε αυτό βγήκε για να, να συνυπογράψει και ο Κόρι Μπάρλογ. Ε, ο οποίο είπε ρε παιδί μου ότι αυτό το setting και αυτή η εποχή έχει να αντλήσει πολλού μύθου και πολλά ιστορικά σημεία από μέσα του τέλο πάντων και μπορεί να φτιάξει πολλά παιχνίδια. Ε, και τέλο πάντων δεν ανησυχούμε, λέει, ε, για την κυκλοφορία του Βαλχάλα, ούτε ότι θα απειληθεί το God of War, ρε παιδί μου, και ο μύθο που έχει χτίσει το God of War, ούτε ότι θα ε, απειληθεί το Assassin's Creed ότι θα μπει δηλαδή σε άμεση σύγκριση με τον God of War γιατί είναι πολύ διαφορετικό παιχνίδι. Μου έχει μείνει χαρακτηριστικά μια φράση του τύπου τη Ubisoft που λέει ότι αν θέλετε να ρίξετε ξέρω εγώ μπουκέτο στον, στο γιο του Odin ξέρω εγώ σε ποιον είναι, ε, τότε λέει θα παίξετε τον God of War. Το δικό μα λέει το παιχνίδι δεν έχει τέτοια. Ακριβώ. Λοιπόν, <coughs> τώρα. Ε, είχαμε κάποιε ε, αναφορές αναφορέ στο gameplay οι οποίε λένε ότι Δεν δε θα ακολουθήσουν απλά το RPG Μοτίβο που υπήρχε στο, προηγούμενο, και στο παραπροηγούμενο στο Origins Που είχε infused κάποια RPG στοιχεία στο action κομμάτι Αλλά θα γίνει ακόμα πιο RPG Και μάλιστα θα γίνει και πολύ πιο μελε RPG Για να συνάδει λίγο με την εικόνα των Vikings Που είναι πιο, έχουν πιο βαρύ σκαρία Και έχουν πιο άμεση επαφή στο, στο πεδίο της μάχης εγώ μια ερώτηση θέλω να κάνω. Θα το δούμε να γίνεται επιτέλου βίαιο. Οι Vikings κόβανε χέρια, πόδια και κεφάλια. Είχε λίγη βία στο τρέιλερ πάντω. Το τρέιλερ είχε. Μα πρόσεξε. Ε, ένα κομβικό σημείο το οποίο θέλω να σταθούμε τόση ώρα περιμένω να το πω αυτό το πράγμα. Κάθε φορά η, ο, ο κάθε καινούριο Assassin's Creed τίτλο κάνει cinematic τρέιλερ. Το cinematic αυτό το trailer δεν είναι μόνο για να μα εντυπωσιάσει και να πούμε wow έρχεται για να δείξει και κάποια στοιχεία μέσα, όχι ότι θα είναι έτσι ακριβώ, αλλά έρχεται για να δείξει κάποια στοιχεία όπω πανοπλίε. Όπω okay. okay. ε, τρόπο μάχη μπορεί να σου δείξει κάποιε κινήσει, για παράδειγμα. Ε, σε όλα τα προηγούμενα δηλαδή, βλέπαμε κινήσει στο... ή τακτικέ που μετά μπαίνανε και μέσα στο gameplay του παιχνιδιού. Για παράδειγμα, αυτό που του κάνει στο trailer. Δεν ξέρω να το δείχνει το trailer. Δεν το δείχνει στο trailer. Ποιο. Το τρέιλερ του Βαλχάλα. Το έδειξα. Α, συγγνώμη. Ε, δείχνει τέλο πάντων στο cinematic trailer που το πιάνει ο Μπρούτ, α πούμε, ο πιο μεγάλο ο υπότη με την πανοπλία. Που δεν υπάρχει τρόπο να τον χτυπήσει κάπω. Και ο μόνο τρόπο για να τον σκοτώσει και καλά είναι ότι όταν τον πιάνει, που του καρφώνει τη λεπίδα στο μάτι. Ναι. Αυτό το, το πράγμα, α πούμε, η έκπληξη, το στοιχείο του εντυπωσιασμού ήταν μόνο για το trailer. Ή θα, το δούμε και, θα δούμε και κάποια στοιχεία gameplay να περιλαμβάνουν αυτά τα πράγματα ακριβώ. Όλα αυτά. Το κοράκι, α πούμε, μα έδειξε, όλα αυτά δείχνουν στην ουσία υποδηλώνουν πώ θα είναι περίπου το gameplay. Και σου έδειξε πολύ έτσι ε, μάχε, βίαιε, έδειξε πετσοκόμματα, είδα πόδι να εκτοξεύεται και δεν έχω να το πω αυτό. Είδα το τσεκούρι που το πέταξε. Του το πέταξε, που το και πέταξε το... ναι. Αυτά δεν τα έχουμε ξαναδεί σε Assassin's. Θα ισχύουν τώρα ή όχι. Ναι. Μακάρι να το κάνουν πιο βίαιο βασικά. Αυτό θέλω να πω. Θα είναι πιο ιστορικά accurate και θα είναι πιο απολαυστικό στο gameplay. Καλά, σε όλα σύμμα. αυτά τα settings θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη βία. Πάντα, δηλαδή, όσο πιο πίσω πας νομίζω, τόσο περισσότερη βία υπάρχει. Ε, όχι μόνο στο Μεσαίωνα δηλαδή και στην Αίγυπτο να πήγαινε, τότε σε σκοτώνανε για ένα καρβέλι ψωμί. Ξέρω εγώ, έκλεβε ψωμί και σου κόβαν το χέρι. Άρα μου λε ότι όχι, δεν θα δούμε περισσότερη βία. Ε, δεν Περιάζω... <laughs> καλά πετσόκομματα. Νομίζω ότι είναι softcore αυτά τα παιχνίδια για να ρίχνουν λίγο το rating στο Peggy και στο ESBR. <laughs> Νομίζω ότι γίνεται δηλαδή επί τούτου. Ε, ωστόσο. Δεν είναι 18. Τα Assassin's Creed. Νομίζω είναι 16. Είναι 18, <laughs> έχετε ιδέα. Θα ένα, περιμένε λίγο. Μην... Όχι εσύ, άρι, γιατί με το μηχανικό σου πληκτρολόγιο μα γαμά τον ήχο κάθε φορά. Μισό λεπτό να ψάξω. Περίμενα, θα ψάξω εγώ. Assassin's Creed Odyssey. 18 συν, έχει δίκιο. Άρα μπορούν οι μαλάκε. Άρα μπορούν, αλλά δεν το κάνουν. Δεν ξέρω γιατί. Ε, βασικά μπορεί να γλιτώνουν κάποιε από τι άλλε ενδείξει που έχει από πίσω drugs, sex <laughs> και τέτοια. Ναι, <laughs> <laughs> <μπορεί> να... <laughs> <laughs> ναι πήγα στα καλά κατευθείαν. Και μια και είπα σεξ, <laughs> <είπα σεξ. coughs> και μιας και είπα σεξ ε, Είπαν ότι θα υπάρχει πολύ πιο έντονο το στοιχείο του ρόμαντς Το οποίο υπήρχε και στο Odyssey ε, Που φάσονε κάτι γριέ, Κάτι τέτοια είχε ε, Ή και άντρες βασικά Γιατί νομίζω μπορούσες και άντρες Και με την θηλυκή έκδοση Και με την αρσενική Γενικά ήταν Κασάνδρα λίγο άβολη Ναι Κασάνδρα και Αλέξιος ε, ήταν λίγο άβολο γενικά το πώς γινότανε Σε αυτό όμως θα γίνεται λίγο καλύτερα γιατί Γιατί αλλάζει κάτι πολύ βασικό ε, Και η Ubisoft δείχνει ότι δεν, ε, για ακόμη μια φορά δεν κάνει παρθενογέννηση Δανείζεται ιδέες, καλά κάνει και δανείζεται ιδέες Όμως αυτό το η φάση που θα υπάρχει στο Valhalla θα θυμίζει πολύ Red Dead Redemption 2 Γιατί θα έχεις έναν καταβλισμό στον οποίο θα επιστρέφεις το παιχνίδι λοιπόν λέει διαφέρει δραματικά από τα υπόλοιπα γιατί σε αντίθεση με το όντιζι, για παράδειγμα που έφευγες από την Ιθάκη από που ξεκίναγες από την Κεφαλονιά νομίζω που ήταν η μητρική σου στο Ιόνιο σε ένα νησί τέλος πάνω ξεκινούσες περνούσε απέναντι στη Φωκίδα αν θυμάσαι καλά Παύλο δεν το έχει παίξει κιόλας το Odyssey. Και σιγά σιγά, το σιγά σιγά, σιγά σιγά καθώ έφευγε, δεν ξαναγυρνάει ποτέ στον αρχικό σου προορισμό και στα περισσότερα παιχνίδια έτσι γίνεται. Τα σα καθώ φεύγει, αφήνει τι πίσω περιοχέ να χάνονται. Η διαφορά λοιπόν στο Valhalla θα είναι ότι θα έχει έναν καταβλισμό ο οποίο θα αναπτύσσεται. Θα έχει ρε παιδί μου κάποιου μηχανισμού σαν Kingdom Builder. Θα μπορεί δηλαδή να αναπτύξει ε, τις τι εγκαταστάσει. Ε, Προφανώ θα έχει, ξέρω εγώ, κάποιον που θα σου πουλάει όπλα. Έχει επιβεβαιωμένο ένα tattoo parlor που θα βαράσει του Az. Και μάλιστα στι συλλεκτικέ και τι limited εκδόσει έχει μέσα DLC με τα του Ubisoft, άλλη μόνο. Ε, και εν πάση περιπτώσει διαβάζα το δελτίο τύπου το οποίο έλεγε στο. είχε ξέρω εγώ, προσπαθούσε, ξεκινούσε μάλλον για να σου ανακοινώσει το παιχνίδι. Και βγάζει, ξέρω εγώ, το Valhalla θα είναι αυτό, θα έχει setting αυτό. Το πρώτο πράγμα μετά που έλεγε, μετά το setting, ξέρω εγώ, που είναι, για να καταλάβει γιατί μιλάμε, ήταν ότι θα μπορεί να κάνει καστομάτι στον παίκτη σου. Και λέω mm. πόσο σημαντικό είναι για αυτού που το βάζουν τόσο πάνω. Δηλαδή, μετά εξηγείται με κάνει ξηγείται το gameplay και πρώτα δείχνει, πρώτα λέει... Αυτό δείχνει και πόσο RPG-oriented RPG είναι το παιχνίδι, έτσι. Και να σημειώσουμε εδώ ότι καθώ γινόταν η ανακοίνωση στο live stream, δίπλα στο chat γινόταν χαμό. Είχαν πάρει όλοι και είχαν κάνει κόπη no RPG και σπαμάρανε στο chat no RPG, no RPG, no RPG. Κάτι που συμφωνώ για τη σειρά, χωρί να με χαλάει. Δεν με χάλασε. Δηλαδή, ούτε το Origins ούτε το Odyssey με χάλασε και θα ξανά παίζα RPG γιατί είναι το αγαπημένο Δεν... μου Zender. Αλλά. Δεν υπήρχαν άλλοι Άθρω... και... που λέγανε ναι, RPG. Ναι, αλλά αυτό βγήκε κυρίω σαν αντίδραση. Δηλαδή, αφού μα πήξανε τα ούμπαλα όλοι no RPG, ναι, no RPG, βγήκαν και κάποιοι και λέγανε Yes, RPG. Πάρτο. Και, και γράφανε. <laughs> ναι. Yes, αυτό. RPG. Γιατί. Μια, γιατί όχι, ξέρω εγώ. Γιατί είστε Party Pooper. Πάρτο. Σαν αντίλογο. Δεν ήταν δηλαδή όντω ότι υπάρχει <laughs> κόσμο που λέει Ναι, ναι, θέλουμε RPG οπωσδήποτε. Και νομίζω. Θα ήταν ενδιαφέρον για τη σειρά, το συζητάγαμε και στο chat. Ε, θα ήταν ενδιαφέρον να δούμε μια επιστροφή σε κάτι πιο action adventure, γραμμικό εντελώ. Κάτι τύπου Uncharted, το οποίο κάθε του σκηνή θα σε αφήνει με το στόμα ανοιχτό, θα είναι τέλεια σκηνοθετημένο και πανέμορφο. Και θα είναι ένα παιχνίδι, ξέρω εγώ, Max 15ωρών, το οποίο από την αρχή του μέχρι το τέλος του θα είσαι ένα γαμάτος Assassin's που θα χορεύει. Μωρέ τι Το Assassin's Creed από το πρώτο παιχνίδι κιόλα. Είναι αυτό που πρέσβευε στην ουσία το Open World. Ξεκίνησε με το πρώτο παιχνίδι να σου δείχνει τον πρώτο Open World στην ουσία που είχαμε τότε για τη γενιά. Οκ. Okay. Δεν, δεν διαφωνώ, αλλά δεν ήταν <συλίδε> καθόλου. Δεν είναι δηλαδή μέσα στη συνταγή του αυτό. Δεν ήταν καθόλου RPG όμω. Ήταν γύρω στο 15ωρο έτσι, δεν ήταν πάρα πολλέ ώρε. Μεγάλο ήταν. Δεν ήταν 15ωρο, ήταν μεγάλο. Είχε τρει πόλει, είχε. Το πρώτο Assassin's. Ναι, γυρνούσε και δεύτερη φορά στι ίδιε πόλει. Με το άλογο που έπαιρνε από την Ιερουσαλήμ για να φύγει το τέτοιο. Δεν πίτι. το θυμάμαι. Ναι, ναι, ναι. Δεν το θυμάμαι και το έχω σαπίσει. Τέλο πάντων. Λοιπόν, η φάση λοιπόν είναι ότι στη λογική του Βαλχάλα θα είναι ότι θα επιστρέφει μονίμω στο settlement. Δηλαδή θα φεύγει ουσιαστικά για να ανοίξει νέε περιοχέ, για να κάνει raids θα κάνει πολέμου, θα έχει πολύ πόλεμο λέει, το οποίο θα οργανώνει στρατηγικά θα δημιουργείς λέει τους δικού σου σαν λεγεωνάριους σαν... θα, εκπαιδεύει εκπαιδεύεις και θα φτιάχνεις προφανώς σαν βοηθούς σου στη μάχη, στρατηγούς και τέτοια τα οποία λέει θα μπορεί να τα μοιραστεί και online δηλαδή θα φτιάχνω εγώ έναν γαμάτο θα το βάζω ότι είναι shared αυτό ας πούμε και θα μπορείς εσύ που θες βοήθεια σε μια μάχη να δανείζεσαι τον δικό μου στρατηλάτη <laughs> <laughs> τον δικό μου υπότι δεν ξέρω τι θα είναι τέλος πάντων Εμ... Δεν τα έχουμε ξανά δει στο 2 αυτά. Όχι στο 2. Με, με το, το Settlement. Στο, στο πούμε... brotherhood. στο Brotherhood ήταν. Brotherhood νομίζω και μετά βάζανε τέτοια. Ναι, που έφτιαχνε στη βάση σου που την έκανε σαν upgrade. Ήταν, μετά ήταν ήταν έκανες... κυρίω στο Brotherhood. Δεν θυμάμαι αν ήταν και στο Revelations. Παίζει να ήταν και στο Revelations. Ήταν κυρίω στο Brotherhood αυτό. Το που λέει ο Άρη από το 2 ξεκίνησε που έφτιαχνε στο χωριό σου. Τη ρε. βάση σου, ναι, μετά που έκανε. Έκανες που έφτιαχνε στη, brotherhood. έφτιαχνε στη, τη, τη βίλα του Θείου. Ναι. ναι. Ε, ωραία η βίλα. Άμα, ε, μακάρι να κάνει και άλλα τέτοια ρε φίλε. Το οποίο ήταν σε νηπιακό στάδιο. Σκεφτείτε τι μπορεί να γίνει τώρα. Ε, ε, αν, αν δηλαδή ακουμπήσουν στο ελάχιστο το Red Dead Redemption, στο πώ διαχειρίστηκε το camp. Ε, το, οποίο camp και εκεί, το οποίο camp εκεί ήταν νομαδικό βέβαια. Δηλαδή κάθε, κάθε τόσο γινόταν relocate γιατί προχωρούσατε, φεύγατε γιατί σα ανακαλύπτανε. Εδώ δηλαδή, δεν ξέρω αν θα γίνεται relocate το camp των Vikings. Ε, αλλά προφανώ θα έχει, ξέρω, κάποιον που θα ασχολείται με τα όπλα, κάποιον που θα ασχολείται με το άρμορ κάποιον που θα σου βαρέει τα του κάποιον που θα έχει διάφορου, που θα επενδύει εκεί πέρα πόρου προφανώ. Θα έχει πολύ πόλεμο σε τεράστια τερέν, θα έχει μάχε λέει τεραστίων διαστάσεων. Ε, είχε στο Odyssey τέτοιο, αν θυμάστε. <στα> το <στα> <στα> δεν, ήταν πολύ καλή εκτέλεση. ήταν χάλια, ήταν λίγο σαν. Ε, ε σαν, Σαν, ναι, ακριβώ αυτό. Σαν Dynasty yeah. στη Warriors ή σαν το Wonderful 101 που ακυρώθηκε που είπαμε. Δηλαδή ήταν ένα μπούγιο το οποίο βάραγε στο ψαχνόξενο. Ακυρώθηκε μην τότε και όταν το ακούσα. Ναι, αναβλήθηκε. Mm. Ε, οπότε. και αυτό θα είναι μια σημαντική αλλαγή. Ε, ε, α, yeah. ε, είμαι λίγο σκεπτικό για το κομμάτι του stealth. Στο, για το οποίο, εγώ, για το εγώ, οποίο εγώ, κομμάτι. Εγώ, ήμουν, ήμουν για... σκεπτικό και στο Odyssey, όπου εσύ παίζοντα μου είπε ότι σε ικανοποίησε το stealth του. Ρε παιδί μου, εμένα το gameplay γενικά του Assassin's μου αρέσει. Άσχετα του τι είναι και πώ λέγεται και τι κάνει, μου αρέσει. Και σαν stealth και σε οι ιδέε που έχουν που κρύβεσαι μέσα στο θάμνο, οι ιδέε που το level design, το πώ στείλουν εξωτερικά την κάθε έπαυλη με του φρουρού. Μου αρέσουν αυτά τα πραγματάκια. Απλά έχω αρχίσει και βαριέμαι λίγο γιατί κάνουν όλη την ώρα το ίδιο. Θα ήθελα να δω κάτι διαφορετικό. Αυτό που θέλω να ρωτήσω, που βλέπω πολύ κόσμο να ξενερώνει, και εσά θα ήθελα να ρωτήσω δηλαδή, είναι αν ξενερώνετε κι εσεί που δεν θυμίζει πλέον Assassin's Creed με την παλιά την έννοια. Βαγγέλη, εσένα σου φαίνεται ας πούμε ότι το το, το Valhalla ας πούμε τώρα θυ, θυ, θυμίζει καθόλου Assassin's Creed. Εγώ θεωρώ ότι από το Origins και μετά έχει στρατήσει. Δεν με ενοχλεί γιατί είναι πραγματικά πολύ καλά παιχνίδια. Γι' αυτό δεν με ενοχλεί. Ε, και σου είπα, αν θυμάσαι χαρακτηριστικά σε σένα, ότι το Blade στο τέλος που καρφώνει τον άνω στο κεφάλι με το Blade στο τρέλιο. Φιλάζει από πάνω. Το βγάζει από πάνω, ναι, αλλά είναι ουσιαστικά μια δικαιολογία για να μπει στον τίτλο του Assassin's Creed. Αν έλειπε αυτό το Blade και αν έλειπε ο Odin ή ο οποιοδήποτε γέρος Assassin που ήταν πίσω από το δέντρο και έκανε μπανιστήρι, ε, δεν, δεν θα υπήρχε λόγος να είναι στον τίτλο η λέξη Assassin's Creed, η φράση Assassin's Creed. Ε, προφανώς και το lore του Assassin's είναι πολύ βαθύ, και μπορεί να αντλήσει ιδέε και να τι εφαρμόσει σε πολλά διαφορετικά παιχνίδια. Μέχρι και dating simulator θα μπορούσε να βγάλει, ξέρω εγώ, με Assassin's Creed. Μέχρι και, τι να σου πω τώρα, στρατέγκο, στρατηγική, με τακτική. Θα μπορούσε να βγάλει first person, θα μπορούσε να βγάλει VR. Ό,τι θε, μπορείς να βγάλει με το Assassin's Creed, γιατί είναι τέτοιο το βάθο του lore του. Το θέμα, το θέμα είναι αν αξίζει να το κάνει, αν πρέπει να το κάνει. Ε, εμένα με ενδιαφέρει, σα ξαναλέω, επειδή μου αρέσουν mm. τα RPG και επειδή είναι ένα άρτιο παιχνίδι. Αν όμω με ρωτά πώ θα έφτιαχνα εγώ αν ήμουν director και μου λέγανε πάρε τα λεφτά όλου του κόσμου, δηλαδή τη Ubisoft, και φτιάξε ό,τι παιχνίδι σου κατεβάσει γκλάβα σου, δηλαδή τη Ubisoft. Ε, οι ιδέε που θα έβαζα στο παιχνίδι θα ήταν αυτό που σου περιέγραψα πριν. Θα ήταν ένα παιχνίδι γραμμικό, κινηματογραφικό, με πολύ θεαματικά assassinations, όπω είχε στο Unity α πούμε και στο, αν θυμάσαι που είχε τα σενάρια και στο Syndicate που σου έλεγε, ξέρω εγώ, ότι μπορεί να πα direct ή μπορεί να πα κρυφά, που είχε τα move objectives, ξέρω εγώ. Ήταν ωραίε ιδέε, ήταν ωραίε ιδέε. Λοιπόν, θα ήθελα λοιπόν να με κάνει να νιώσω περισσότερο stealthy και περισσότερο assassin από το επόμενο παιχνίδι. Ε, να γυρίσει δηλαδή λίγο στην πραγματικότητα. Να γυρίσει εντελώ θέλω. Και τα στοιχεία του RPG να αφορούν το storytelling. Δηλαδή να έχουν σημασία οι επιλογέ μου να μπορώ να έχω παραμετροποιήσει το χαρακτήρα, την εμφάνισή του, τα πάντα, αλλά η μάχη του να μην βασίζεται σε ένα RPG μοντέλο. Θα ήθελα Ωραία. η μάχη του να στραφεί σε πιο stealth μηχανισμού που να θυμίζουν ξεκάθαρα τα πρώτα παιχνίδια. Νομίζω ότι το Syndicate είχε φτάσει σε ένα πολύ καλό σημείο το οποίο αν εξελιχθεί και επωφεληθεί από τις δυνατότητες που θα έχουμε και στην επόμενη γενιά για πιο ε, σύνθετο, σύνθετη προσέγγιση στο stealth, με, να κρύβεσαι σε περισσότερα σημεία, να εκμεταλλεύεσαι το φωτισμό πιο σωστά, να έχει περισσότερους συνδυασμού γιατί αν θυμάστε σε αυτά τα παιχνίδια, το μόνιμο, το μόνιμο πρόβλημά μα ήταν ότι σπάμα στο τετράγωνο ας πούμε, και έκανε κλακ, 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 κλακ. Κλα, κλα, ξέρω εγώ, τον κούραζε λίγο και του έκανε ένα assassination. Να έχει, α πούμε, ένα πιο πλούσιο σύστημα μάχη, αλλά να βασίζεται στο stealth, α πούμε. Αυτό. Ε, να ρωτήσω τώρα εγώ. Το, το Assassin's Creed, βασικά το Syndicate, δηλαδή, θεωρεί ότι είναι το, το τελευταίο ρε παιδί μου αγνό Assassin's Creed, ότι άλλαξε πολύ μετά το Origins. Ναι, βγήκανε νομίζω και το. Αυτό με τον πειρατή τον μαύρο, πώ λεγόταν, νομίζω βγήκε πιο μετά. Τον πειρατή τον μαύρο ήταν το. Το του Black Flag. Black Flag, ναι. ήταν πιο πριν. Α. Ρε παιδί ε, μου, αν. Ε, κοίτα, έστω... το, τελευ το, τελευταίο καθαρό έμο Assassin θεωρώ ότι ήταν το Unity. Θεωρώ ότι το Syndicate έγινε πιο brutal, έγινε πιο ε, βίαιο, πιο brawler και όντω ο πρωταγωνιστής, ο αρσενικός που πάλι δεν θυμάμαι το όνομά του, Ήτανε ήταν πολύ της φάπας, δεν ήταν τόσο του stealth. Εκεί άρχισε λίγο να το χάνει χωρίς να είναι κακό παιχνίδι, ήταν πολύ ωραίο παιχνίδι, απλά γιατί είχε αυτά που σας είπα πριν ρε παιδί μου με, του με τους πολλούς διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης. Είχε τη δυνατότητα να παίξει ξύλο, μπορούσε να παίξει και stealth. Ήταν στο χέρι σου. Είχε και ε, την αδερφή του όμω που ήταν stealth, καθαρή. Ναι, αυτό. Κρατούσε τι ισορροπίε. Ήταν ενδιαφέρον ναι. που ήταν με multiple protagonists καταρχά και είχε πολύ ωραία υλοποίηση Κάτι το οποίο το είχε φέρει το GTA και σπάνια παίρνει credit γι' αυτό. Το GTA το έχει κάνει καλύτερα από όλο αυτό που είχε τρει πρωταγωνιστέ ταυτόχρονα. Θα ήθελα να το δω και σε άλλα παιχνίδια αυτό και το Syndicate το έκανε σε έναν βαθμό. Δεν μου αρέσει τόσο του Origins, όχι του Odyssey που μπορείς να πάρει απλά ή γυναίκα ή άντρα και είναι το ίδιο πράγμα. Όπω δεν μου αρέσει επίση το να βαφτίζουμε stealth ένα τόξο και ένα βέλος που έχει remote control που μπορείς να το βαρέσεις κρυμμένος μέσα από τους θάμνους και να το κάνεις να πάρει στροφή 180 μυρών και να πάει να χτυπήσει τον άλλο από πίσω. Αυτό δεν το θεωρώ stealth. Ούτε θεωρώ stealth το να του πετάς από μακριά βόμβες ε, με καπνό για να δημιουργήσεις χάος και να πας από πίσω και να τον καρφώσεις ας πούμε. Stealth θεωρώ να μελετάς τη ρουτίνα του φρουρού από πού περνάει από ποια σημεία να του δημιουργήσει μια παγίδα για να πέσει μέσα, να κρυφτεί τη σκιά και να του πεταχτεί, να πα από πάνω και να από vantage point και να πέσεις να τον φά. Αυτό θεωρώ Assassin's Creed Stealth. Μάλιστα. Ε, έστω τώρα όμω ότι πε ότι η Ubisoft θέλει να σου δώσει όλα τα λεφτά τη για να φτιάξει το δικό σου παιχνίδι. Σου βάζει όμω έναν όρο. Yeah. Ο όρο αυτό είναι ότι το πιο σημαντικό πράγμα απ' όλα. Είναι η Λέιλα, είναι η Χασάν. <laughs> είναι το setting. Και το setting για μα σημαίνει το παν και το setting αυτή τη φορά θέλουμε να είναι Vikings. Τι κάνει εκεί. Πώ μπορεί να φτιάξει ένα Σενσκριτ σε Vikings. Πήγε σε Vikings επειδή είχε ακριβώ αυτή την RPG προσέγγιση. Έχει τεράστια σημασία το setting που επιλέγει. Το setting που επιλέγει καθορίζει και το gameplay πολλέ φορέ. Δεν υπάρχει. Αυτά τα Έτσι έγραφα. Πιστεύω. Αυτά ξεκίνησα να τα γράφω από το Origins. Από το review του Origins ξεκίνησα να τα γράφω. Δεν υπάρχει πλέον η πυκνή δόμηση μια. μιας, ε, μιας ε, ή μιας αστικής περιοχής όπως υπήρχε στη Βενετία Όπω υπήρχε στη Ρώμη. Ο, ε, ο, ε, τι θε να σου πω άλλο. Όπω υπήρχε στην ε, Γαλλία που ήταν μέσα στο Παρίσι, ξέρω εγώ, που εκεί και αν ήταν πυκνή η δόμηση, α πούμε. Δεν υπάρχει πυκνή η δόμηση για να κάνει ουσιαστικά το parkour. Το οποίο parkour, αν χαρακτηρίζει κάτι μετά το. Πριν το stealth, αν χαρακτηρίζει κάτι. Το Assassin's Creed είναι το parkour. Ναι, στο έχει. Origins και στο Odyssey δεν έκανε πραγματικό parkour. Ναι. Δεν είναι... ήταν αλήθινο. Το σκαρφάλω, μάρα παιδί μου. Να... Οπότε το setting, ειδικά τώρα, πιο πολύ από ποτέ στο Valhalla, γιατί θα έχει, θα έχει και τις πυκνο... Ε, όχι πυκνοκατοικημένε. θα έχει ρε, εκτάσει εκτάσεις με δέντρα κτλ. Δεν ξέρω αν θα το κάνω σαν το 3 που σκαρφάλουν στα δέντρα, δεν νομίζω. Ε, αλλά θα έχει περιοχές με πολύ δέντρο, με χωριά, α πούμε, που θα είναι πετρόχτιστα κτλ. Αλλά αν δει τα σπιτάκια των Βίκινγκ και τη Αγγλία, ότι εκείνη τη εποχή. Είναι εποχής, κοντά. Είναι στο ύψο μου. Εγώ έσκυβα για να μπω μέσα, α πούμε. Το Braveheart, αν έχετε δει δηλαδή πώ ήταν <laughs> τα σπίτια, ξέρω εγώ, στα, στην επαρχία, δεν, δεν συμπίπτουν χρονικά, αλλά θέλω να σου πω ότι για το setting. Ε, δεν, δεν, δεν προτείνεται αυτό για να σκαρφαλώνει και να κάνει parkour. Οπότε το setting από μόνο του μαρτυρά το ότι θα δούμε ένα παιχνίδι το οποίο θα είναι ακόμα πιο ανοιχτό από το Odyssey και από το Origins. Θα είναι ακόμα πιο RPG. Δεν είναι καθόλου το stealth. Αν λοιπόν εμένα με ρώταγε ε, τι, τι setting να διαλέξω για να φτιάξω το απόλυτο stealth παιχνίδι, θα διάλεγα αυτό που σα έχω πει πολλέ φορέ, κάτι κινέζικο α πούμε. Το Πεκίνο σε, σε περίοδο που είχαν μπει με του Μόγκολου. Ναι. Μάλιστα. Ε, θέτω... Σαμουράι και τέτοια. Σαμουράι λε και εσύ. Εσύ, Άρη, το το ίδιο σκηνικό θα επέλεγε. Δηλαδή, σαμουράι α πούμε θα σε καλυπτάνε. Για να νιώσει Assassin's Creed. Κοίτα, εγώ δεν έχω παίξει καθόλου ούτε το Odyssey ούτε το Origins. Δηλαδή, Συξε. έχω σταματήσει εκεί που η σειρά άλλαξε τελείω. Έχω παίξει ένα δύο ώρα και ένα τρία το καθένα. Ε, γιατί δεν με, δεν με καλύπτει τη όλη φάση που έχει γίνει πλέον. Το πιο πολύ RPG, το. Είσαι. Ήθελα κι εγώ πιο πολύ του Cindy και του Unity ήμουνα. Άλλο setting, συγγνώμη, παρένθεση, Ινδία. Φοβερή, φοβερή μυθολογία η Ινδία. Και... Δεν φοβερή... έχουμε δει στο Chronicle, όχι, πώς λέγονταν. Ε, όχι, αυτό, το... Ήταν το... Ο... αυτό, ήταν το Ο... D, ήταν αυτό, άσχη. Το, το, Chronicles, Chronicle, ναι. Είναι... Το, το Uncharted έχει μυθολογία εκεί πέρα, αρχαιολογία στην ουσία. Όχι, το, το ένα που είχε βγει το D δεν ήταν στην Ινδία. Η Ινδία, Ινδία καταρχάς, ε, Α, για... Το Chronicles, ναι, Assassin's Creed Το, το Chronicles, ναι, ναι. ναι. Oh αλλά για πολλούς λόγους θα μέτραγε στην Ινδία το Assassin's και λόγω ας πούμε πολιτισμού που έχουν και τη φάση με τις κουκούλες και τις κελεμπίες και αυτά ξέρω εγώ θα ήταν μέσα στη φάση yeah. με, το stealth, με τα μαχαίρια, με, με τις αγορές που με το πάρα πολύ κόσμο α πούμε και τα αντίσκηνα και τα σπιτάκια ξέρω εγώ τα χαμηλά που είναι χτισμένα το ένα δίπλα στο άλλο μυθολογία φοβερή από πίσω αν θες να δώσεις και μια μεταφυσική παραφυσική ε, υπόσταση θεωρώ ότι υπάρχουν settings απλά Ξε... Από τη στιγμή που σου λένε ότι θα είναι το παιχνίδι με Vikings και θα είναι στη φάση που κα... πάνε και πολεμάνε με τους Άξονες στην αγγλία, ξέρεις ότι το παιχνίδι θα είναι RPG σε εκτάσει μεγάλε, ανοιχτές θα καβαλά άλογα για να πας πιο γρήγορα για παράδειγμα. Θα έχει πλοία την Black Flag. Θα έχει πλοία, ναι, αυτό δεν το, δεν το πιάσαμε καθόλου. Ε, λόγω της περιοχής, προφανώς, και τη περιοχή προφανώ θα έχει και των Βίκινγκς αυτά και τα Σε νησάκια νισ, εκεί πέρα στη Βρετανία γύρω-γύρω κτλ. Ναυμαχίε, Ναυμαχίες αυτά. Δεν θυμίζει Assassin's καθαρό πλέον καθόλου. Αλλά, αλλά μην είμαστε boomers. Η φάση με το Assassin's ναι. αυτή είναι. Δηλαδή είτε το θέλουμε είτε, το, είτε όχι. Πάνε πολλά χρόνια που αυτή είναι η κατεύθυνση που έχει πάρει το Assassin's. Αυτή είναι η θέλη. Ε, φοβάμαι ότι αυτοί που διαλέγουν το setting και κατά συνέπεια ορίζονται και όλα τα υπόλοιπα όπως λες από το setting που όντως ισχύει αυτό ε, Φοβάμαι ότι το τσεκάρουν λίγο με βάση τα trends Δηλαδή τώρα έσκασαν όλα αυτά με τα νορβηγικά και με τα τέτοια έκανε και το God of War την φάση του Οπότε είδαν εξοργώς τις έρευνες τους ότι α το στο Νορβη... το... η νορδική μυθολογία και το νορδικό setting είναι αυτό το που πρέπει να εστιάσουμε τώρα κάπως έτσι το φοβάμαι αυτό το πράγμα. Ή τώρα ότι βγήκανε πολλά ιαπωνικα φοβάμαι ότι ναι, θα είναι... του χρόνου θα πάει η Ιαπωνία. Αυτό, ότι, ότι το επόμενο θα το κάνουν κάπω να πάει η Ιαπωνία, το οποίο δεν το, χαλάει, βγήκε, αλλά, το που... το σέκυρο, βγήκε το Σέκυρο και τώρα βγήκε και το Τσούσιμα. Δεν νομίζω το Νίο. Δηλαδή, ναι, δεν νομίζω ότι θα είναι το επόμενο big thing η Ιαπωνία. Αλλά αρχίζουμε Έχασ... εξα, και εξαντλούμε ε, ε, σιγά, σιγά σιγά περιοχές και... Θα σύνδυες, θα δηλαδή πήγαμε, πήγαμε Αμερική, έχουμε πάει Ευρώπη σε πολλέ περιοχέ. Μα δεν είναι κακή περίοδο για να κάνει ένα reboot. Έχουν περάσει αρκετά χρόνια. Από το να δω remake, α δω reboot. Ναι, ισχύει. Κοίτα, θεωρητικά και αυτά reboots θεωρούνται έτσι. Δηλαδή δεν είναι ότι σχετίζονται κάπω. Ε, θα μπορούσε, ναι, να, το θα αλλάζει, θα μπορούσε ναι. να βγάλουν ένα παιχνίδι με τον απόγονο του έτσιο με το γιο του ή ακόμα καλύτερα την κόρη του για να πιάσουν και το, και το PC. Political correct, λες, όχι το PC. <laughs> ναι, political correct. Τύπου ότι η, αυτή η, η, κόρη του Έτσιο, η οποία ας πούμε, καν, κανένας δεν την υπολογίζει γιατί είναι γυναίκα, ας πούμε, και, αλλά έχει πάρει από το DNA του πατέρα και είναι εκλεκτή και... Έλα εδώ, Ιταλία, πάρε. That's <laughs> δεν θα φανεί λίγο σαν απελπισία, σαν κίνηση απελπισία. Ε, σου φάνηκε εκείνη η απελπισία στο remake του Final Fantasy, Όχι, ρε, τι συγκρίνει. Όχι, oh, θα μιλάει. <laughs> είναι δυνατόν. Τι <laughs> συγκρίνει <laughs> όταν πα <laughs> πα ένα εμβληματικό παιχνίδι ή εικονικό ή για του Χαζού. Ε, εμβληματικό, το ξα... <laughs> μπράβο. Η, η σωστή έκφραση του iconic είναι το εμβληματικό. Εδώ, σωστή Ο λεξιπλάστη θα σου πει. <laughs> <laughs> ε, όταν λοιπόν πάρει ένα τέτοιο παιχνίδι και το ξαναφτιάξει από την αρχή προσθέτοντα κι άλλα πράγματα, δεν είναι απαραίτητο ότι θα σε κράξουν ή ότι θα κάνει κατάχρηση. Α πούμε, αυτό όμως μπορεί να γίνει και για καλό, όπω έγινε στο Final Fantasy. Ναι, μα εδώ στα σχόλια του, όταν σχεδιάζει ο άλλο το πόστερ, γράφαν όλοι για έτσιο και για Desmond και για συνέχεια και τέτοια. Ναι, μα όλοι αυτό θέλουν, αρε φίλε. Ποιο δεν το θέλει αυτό το πράγμα. Ναι, το... αλλά όταν μα βγάζανε, το... το... βγάζανε, το... το... βγάζανε το... παιχνίδια το... με το όταν μα βγάζανε παιχνίδι με τον Desmond όμω, λέγαμε πού θα πάει αυτή η βαλίτσα, του κάνουν milking. Εγώ τα θυμάμαι γιατί ήμασταν σε φόρου με τον Παύλο και τα γράφαμε. Ρε φίλε, αυτό σου ναι, γιατί σου. Αυτό δεν ήταν σοβαρό τέλο που έγινε με τον Desmond. Σου βγάλανε, το story του Desmond με το χειμώνα από τα καθημερινά μου από τα χειρότερα σα Grid που Το 3. Ναι. Ράντε ρε, παγια... κλείστο να έλα. Πώ κλείνει αυτό. Καλά, πώς Boomer, πώ κλείνει αυτό. Το Assassin's Creed 3 είναι από Σκαρφάλων, σε δέντρα εσύ και παίρνει πλοία να πηγαίνει έρχεσαι. Το Assassin's Creed 3 είναι ίσως ίσω το καλύτερο Assassin's Creed που έχει βγει. Συμφωνώ κι εγώ απόλυτα. Είναι τρελά δικημένο. Στα top 3 μου σίγουρα. Και είναι κρίμα το 3. που Το 3, το 3. Έφερε τις δαμαχίες, έφερε το Homestead, το θυμάσαι που ήταν η εξέλιξη του χωριού από το κάτσε τώρα σε, σε, άφησε, σε άφησε μαλάκα ξεκινώντας με άλλον και δίνοντας σου άλλον με Ήταν εφιέστατη, αλλά επειδή πολλοί κόσμο έλεγε Έλα μου, τώρα έχω τον κολόγερο, τον πενιντάρι, ξέρω εγώ, να πούμε ε, για 6 ώρε, βαριέμαι. Έτσι σκεφτόταν τότε. Όχι. Καταλάβε. Και γι' αυτό το λόγο μετά σου λέει το παιχνίδι δεν έκανε αρκετέ πωλήσει. Α τα αλλάξουμε. Α, τι καταλάβατε που τα αλλάξατε, έγινε όλη η σειρά χειρότερη. <laughs> όχι. Εξαλώ. Ήταν φανταστικό το 3. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Εμένα δεν μ' άρεσε, παιδιά, εντάξει. Αυτό α πούμε που δεν με εντυπωσίασε εμένα και έχει εντυπωσίασει πολλοί κόσμο είναι το Black Flag. Πολλοί κόσμο γουστάρει. Εμένα δεν μ' άρεσε. Η ιστορία του Black Flag είναι για, τα, για γέλια, αλλά gameplay, ρε φίλε εντάξει. Ήταν λίγο εξέλιξη. Όπω το να κάνει. Εντάξει, αυτό με τα νησάκια και αυτά ναι, ισχύει, αλλά δεν μ' άρεσε και η ιστορία. Μπορώ να ταυτιστώ. Εμένα είναι πολύ σημαντικό για μένα. Η ιστορία είναι top για μένα στο Creed. Συμφωνώ. συμφωνώ. Δεν μπορώ. Άμα δεν ταυτιστώ με το χαρακτήρα, δεν μπορώ. Και εμένα το Black Flag ήταν το πρώτο που δεν με κάλυψε σαν ιστορία από Assassin. Ενώ Assassin's Creed. το άλλο το Expansion που σου είπα πριν που ξεχνά το όνομά του. Το Liberation. Α, το Freedom Call. Το <σ the> Freedom Call μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτό ήταν ωραίο. Και το Liberation δεν είναι άσχημο. Ταυτίστηκα ρε παιδί μου με τη φάση του μαύρου ω πειρατή που ξέρει. Μου άρεσε. Ο άλλο ήταν λίγο Playboy, ήταν λίγο Μαλάκα. Δεν ξέρω, ήταν λίγο. Ο Χέιθαμ, ναι. Όχι ο Χέιθαμ, πώ να λέει το Μαλάκα. Χέιθαμ νομίζω ήταν στο 3 ρε. Χέιθαμ είναι ο πατέρα, αυτό είναι ο παππού, πώ τον λένε. Ναι, δεν έχω ιδέα. Τέλο πάντων. Τη ίδια οικογένεια πάντω. Ναι, θα έχει ενδιαφέρον να τα ιεραρχήσουμε, αλλά θα μα πάρει πολύ ώρα και ίσω βαρεθεί ο κόσμο να το κάνει. Εμένα το τελευταίο Assassin's Creed που μου άρεσε πραγματικά ήταν το. Αλλά αυτό με τον ναι, Έτσιο, το τελευταίο ποιο ήταν. Ναι. Το Revelation. Κωνσταντινούπολη. Revelation. Εντάξει, αυτό σε... μα ψάρωσε, μας ψάρωσε λίγο με τα ελληνικά που ήταν η μισή, η μισή πόλη με πει κεφαλαίο. Η μισή Κωνσταντινούπολη ή Ινσταμπούλ για να κάνουμε trigger, ξέρει. <laughs> Ήταν χωρισμένη στη μέση και η μισή μιλάγανε τουρκικά και η άλλη μισή μιλάγανε ελληνικά και μα είχε ψαρώσει λίγο αυτό. Ε... Αλλά μετά βγήκε το ντιζι και τι να μα πει τώρα. Άμα το βάλει τώρα θα γελάσει. Θεωρώ ότι είχε και από τα καλύτερα τρέιλερ που έχουμε δει σε παιχνίδι ever. Ναι, ισχύει αυτό. Το τρέιλερ με, το... με τον Woodkit. Το, το τραγούδι το... που είναι στη φρεγάτα και πηγαίνει. Mm. Εντάξει. Ναι, δεν ξέρω, εγώ δεν θέλω να τα ιεραρχήσω να σα πω την αλήθεια, παιδιά. <laughs> Μπορώ και. Όχι, είναι, τάξε, απλά. είναι πολύ δύσκολο βασικά, είναι τόσα πολλά τα παιχνίδια. Δηλαδή, κάποιο θα δικήσω. Ποιο... δηλαδή, θα βάλω το πρώτο, π.χ. το 3. Ποιο θα βάλω δεύτερο μετά και τρίτο. Θα, θα δικήσω κάποιο άλλο. Τι, δηλαδή, το δύο και τον πράδερχο. Το σάγκα, το σάγκα του Έτσιο. Το σάγκα του Έτσιο δεν μπορεί να το διασπάσει. Πρέπει να το δει ω ένα, ξένα, ξέρω εγώ. Να το βάλει τόπο, α πούμε, για να είναι όλο το σάγκα του Έτσιο. Δεν υπάρχει κάποιο που είναι κακό. Αν το κάνει έτσι, αντικειμενικά τότε και καθολικά νομίζω ότι όλοι θα συμφωνούσαν ότι αυτό είναι το καλύτερο. Τέλο. Period. Ναι. ναι. Αλλά από εκεί και πέρα εντάξει, έχει υποστεί και τι αλλαγέ του, έχει και τι εξελίξει του, έχει. Πρωταγωνιστέ ο Κόνορ είναι ο χειρότερο, μακράν. <laughs> Αλλά σαν παιχνίδι είναι που γάμαγε. Τέλο πάντων. Λοιπόν, εγώ για, να, για να κάνουμε έτσι μια σύνοψη, να πω ότι έχω τεράστιε προσδοκίε από το Βαλχάλα. Ε, αν το επιτρέψουν οι καταστάσει στο review, θα, θα είμαι αυστηρό. <laughs> Παύλα. <Yeah>. Να ξέρει. <laughs> 7,5. Αλλά... στο, PS5. στο PS5 αυτό, ναι. Θέλω, θέλω, περιμένω βασικά, εντάξει πλάκα κάνω, δεν θα είμαι αυστηρός, θα είμαι όπως πρέπει. Αλλά περιμένω να δω αυτό που είδα σε κάθε αλλαγή, αλλαγή γενιάς ε, από τα Assassin's Creed και περιμένω να δω από την Ubisoft μια σοβαρότητα και να αρχίσει πλέον να διαχειρίζεται τα μεγάλα ονόματα που έχει στην ιδιοκτησία της να τα αντιμετωπίζει με τη σοβαρότητα που αρμόζει. Ε. Θέλω, να δω, θέλω να δω ένα Valhalla που θα είναι και πιο όμορφο και πιο ουσιώδες και που θα πηγαίνει ένα βήμα μπροστά το, τη σειρά. Δεν θέλω να δω πάλι ένα reskin του Odyssey, ας πούμε. Το, 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 το Origins. Για μένα ήταν μια πολύ σημαντική προσθήκη που άλλαξε πολλά πράγματα, το έκανε με... In, re In retrospect δηλαδή, άμα μιλήσουμε τώρα, θεωρώ ότι το Odyssey είναι, καλύτερο, είναι χειρότερο του Origins και θεωρώ ότι το Origins είναι μέσα στα top assassins. Χωρί όμω να έχει την ταυτότητα αυτή που συζητούσαμε πριν των assassins, έτσι. Αν τα πάρουμε όλα του ρουλουμπούκι και πούμε για το ποιο είναι καλύτερο παιχνίδι συνολικά. Θεωρώ ότι το Origins είναι πολύ καλό παιχνίδι, αλλά νομίζω ότι το Odyssey ήταν λίγο τεμπέλικο. Του ειδικού ενδιαφέροντο που είπαμε. Για κάποιον που δεν έχει παίξει κανένα από τα δύο, ποιο προτείνει να παίξει. Αν είναι να παίξει ένα από τα δύο. Ε, φίλε, εξαρτάται για ποιου λόγου θα το παίξει. Δηλαδή, αν, αν για σένα το να. Έχουν παίξεις... σχεδόν το ίδιο gameplay, α πούμε. Ποιο από τα δύο ναι, προτείνει ε, ε, να παίξει. Ε, 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 Κοιτά από εκεί και πέρα, αν σε ενδιαφέρει το setting περισσότερο, αν είναι σημαντικό παράγοντα για σένα. Δηλαδή, αν ε, σε ενδιαφέρει να δει πώ ήταν η Ελλάδα την περίοδο του ε, Πελοπονισιακού πολέμου, έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Αλλά αν σαν παιχνίδι θε να δει ποιο είναι ο πιο. Ε, Γαμάτο χαρακτήρα με την πιο ενδιαφέρουσα ιστορία, κτλ. Ο Μπάγκεκ είναι αμέσω μετά τον Έτσιο, νομίζω είναι ο Μπάγκεκ. Okay. Ο κοιτάει Παύλο κοιτάει απορριμμένο. Το τελευταίο τρίλεπτο σα ακούω με διακοπέ. Δεν ξέρω αν με ακούτε εσεί. Εμεί ακούμε κανονικά. <laughs> Ωραία. Κάτι είπε για τον Μπάγκεκ. Ε, <laughs> νομίζω ότι. <laughs> Όχι, <laughs> δεν μπορώ να συντονιστώ έτσι όπω φαίνεται. Έχω προβλήματα με την γραμμή πάλι. Ο Μπάγκεκ ήταν πολύ ενδιαφέρον. Συμφωνώ. Α, μάλλον μ' άρεσε περισσότερο και εμένα από την Κασάνδρα και τον Αλέξιο. Οπότε σβήνω άντηση και κατεβάζω Origins. <laughs> Δεν Άξ. ακούω τίποτα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, Δεν πειράζει, Παύλα. Ε, έτσι κι αλλιώ, εδώ σε αυτό το σημείο, εγώ θέλω να δείξω και την συλλεκτική που ανακοινώθηκε για το Assassin's Creed. Δε βγάλανε κάποιε εκδόσει ε, το οποίο θα έχει και season pass Αλίμονο Αλίμονο ναι Υπάρχει standard, η gold και η ultimate edition που θα Α. διαφέρουν μονάχα λέει στο ψηφιακό περιεχόμενο και το season pass Ρε, το αλίμονο μην το λέτε γιατί το season pass του Odyssey Ναι είναι είχε πράγμα αυτό Ότι να... καλύτερο έχει βγει ποτέ σε season pass Είχε αυτό... μέσα δύο... ναι, το... αυτό. το, το 3, πω, ε? ναι. είχε, yeah. είχε, μέσα το remaster του Assassin's Creed 3 Και είχε και το expansion με, το... με την Ατλαντίδα που είπαμε πριν Οπότε αν ναι, ένα Όχι season μόνο, ρε. Είχε τρία... Η Ατλαντίδα είναι τρία κομμάτια Είχε ναι, ένα ναι. τρία κομμάτια το First Blade Και είχε και το, και το Liberation το HD στο Origins, στο Origins βέβαια είχε μόνο κάτι Trials of the Gods, κάτι τέτοια είχε. κάτι... Όχι, εντάξει, Orange... το Ali το μόνο πήγαινε για τη Ubisoft, δεν πήγαινε για το παιχνίδι. Και, και στο όσο. Origins είχε πολύ καλό season pass, απλά το Odyssey ήταν που ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Στο Origins είχε πάλι ε, δύο-τριάδε, αν θυμάμαι καλά, από DLC. Ναι, αλλά ήταν σαν challenges, ε, πολέμαγε με κάτι τέτοιο. Είναι, δεν... είναι ιστορικό. Δεν ήταν, ήταν ήταν δεν ήταν σαν τη Ατλαντίδα όμω, δεν ήταν σαν του Odyssey. Ωραία, κολλή Όλο σου λέω ήταν σαν ιστορία, ήταν σαν prequel. Σα, όχι σαν prequel, σαν, σου εξηγούσε και καλά το. Δεν θυμάμαι τώρα πώ το λέγανε. Ψάξα να το δει. το Origins είχε δύο τριάδε από σοβαρέ ιστορίε. Okay. Ή μία τριάδα. Το δέχομαι Δεν... γιατί εσύ κάτσε και πε και DLC. Είσαι από αυτού. Το χολιώσει σου λέω αυτό. Ήταν, πολύ καλό. Και ήταν και καλά σου έδειχνε την ιστορία πώ συνδέεται ξέρω με το επόμενο. Τι κάνουν οι ασασίνοι μετά. Αυτό ήταν, ήταν, πολύ ωραίο. Λοιπόν, να δούμε λίγο την Collector τώρα και τι περιλαμβάνει. Ε, έχει φυσικά μέσα το παιχνίδι. Έχει το Season Pass, το Ultimate Pack που είπαμε παραπάνω. Δεν ξέρουμε ακόμα τι θα περιλαμβάνουν τα season pass και αυτά, αλλά όπω λέει ο Παύλο, τα δύο τελευταία παιχνίδια είχε περιεχόμενο. Οπότε κατά πάσα πιθανότητα και σε αυτό θα υπάρχει περιεχόμενο. Φαντάζεσαι να σου σκάσει κανένα remaster από παλιά Assassin's Creed, ξέρω να στα δώσει δωρεάν. Ναι. Αν έχουν βγάλει όλα, βέβαια. Ναι. Δεν ξέρω αν έχει νόημα πλέον να βγάλουν άλλο, άλλο remaster. Έχει βγει το έτσι ο Trilogy, έχει βγει το 3. Μετά θα πάμε τώρα σε πολύ πρόσφατα παιχνίδια αυτή τη γενιά. Δεν έχει νόημα. Το ένα remake. Οκ. Okay. Τέλο πάντων. Έχει, έχει και μια φωτογραφία παρακάτω που έχει μια αρκούδα. <laughs> μαζί, που σημαίνει ότι θα μπορεί να κάνει pets, animals, ξέρω εγώ, να, να τα έχει μαζί σου στη μάχη και τέτοια. Και μπορεί να έχει μέσα τύπου πήγαινε για το κυνήγι τη αρκούδα για να την πάρει για tame και τέτοια. Δεν ξέρω. Μπορεί να έχει τέτοιες μαλακή. <laughs> μπορεί να έχει expansion <laughs> με full ιστορία. Δεν ξέρω τι θα έχει. Τι είπε, Παύλο, ή μπορεί να σημαίνει ότι θα φά το ξύλο τη αρκούδα. Μπορεί. Ε, λοιπόν. Uh, UB Collectibles λέει 30 εκατοστά ρέπλικα με το συμπάθιο uh, που θα είναι με, το, με την πρωταγωνίστρια με, τη θηλυκή, με την θηλυκή έκδοση του Eivor δηλαδή της πρωταγωνίστριας τέλο πάντων η οποία στέκεται πάνω σε ένα longship ή ότι έχει απομείνει από αυτό uh, ένα collector's case ένα steelbook για το παιχνίδι uh, ένα uh, statuette uh, αγαλματίδιο ε, του αρσενικού Αίβορ 5 εκατοστών, χωρίς το συμπάθειο, ε, μαζί με το κοράκι του και το τσεκούρι του. Ε exclusive lithographs αυτά πρέπει να είναι, αν θυμάμαι καλά, και από το unboxing που είχε κάνει ο Ζήσης στο Doom, είναι κάτι σαν καρποστάλ, α πούμε, τα οποία είναι ναι, σαν ναι. χαραγμένα. Σαν. Είχε και το τρία το. Είναι σκληρά, νομίζω. Ναι. με το συμπάθειο. Ε, <laughs> λοιπόν, ε, υπάρχει το soundtrack μέσα και υπάρχει και ένα certificate of authenticity, ένα πιστοποιητικό γνησιότητα. Λοιπόν, Εκτό από τη συλλεκτική έκδοση, λέει, ανακοίνωσε και δύο νέα συλλεκτικά αντικείμενα από, τα, από, την UB Collectibles, τα οποία μπορείτε να αποκτήσετε χωρί την αγορά του παιχνιδιού. Αυτά μπαίνει ουσιαστικά στο Uplay, στο store τη με Ubisoft και τα αγοράζει ξεχωριστά. Και έχει και εκπτώσει από τα points που μαζεύει, τα coins, τα οποία έχω πάρα mm. πολλά και δεν το είχα προσέξει. Δεν το είχα προσέξει γιατί δεν μπαίνω συχνά, αλλά έχω παίξει τόσα χρόνια τόσα πολλά παιχνίδια τη Ubisoft που σου δίνει ανάλογα με το τι κάνει ο Παύλο εντωμεταξύ, Μάλλον επειδή μα ακούει, και όχι επειδή δεν του αρέσει αυτό Μου βγάζει pink 390 ρε αλλά για το κάνει τυχαία. Ο, <laughs> ο, ε, ο, 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 ο Παύλο πλη, πληρώνει για κατοστάρα σύνδεση, να πούμε, αλλά δεν φταίει. το. μόλι άλλαξα και είμαι πολύ ευχαριστημένο. Να μας πεις μετά τον Horse να πάμε κι εμείς. <laughs> λοιπόν, ε, μπορείτε λοιπόν με, το, με τα achievements που κάνετε, με τα trophies που συνήθως συνδέονται με κάποια challenges ε, μέσα στο παιχνίδι, να βγάλετε κάποια coins, ε, από στον λογαρι... να πάρετε coins στο λογαριασμό σας της Ubisoft και αυτά μπορείτε μετά να τα εξαργυρώσετε για να πάρετε εκπτώσεις μέσα από το store της Ubisoft ή να αγοράσετε actual... Ε, collectibles, ρε παιδί μου. Για παράδειγμα, το Hidden Blade, α πούμε σε ρέπλικα που το φορά κανονικά σε κανονικέ διαστάσει. Ωραίο. ή, ή... ή... φιγούρε ή τέτοια. Μπορεί να αγοράσει πράγματα από το store και σα στέλνουν σπίτι ταχυδρομικά κανονικά. Μπορεί να έχει έκπτωση hey. με αυτά τα coins. Στο store, το UB Store δεν στέλνει πλέον Ελλάδα. Δεν στέλνει πια. Από πέρσι. Λέγε ρε, μαλάκα. Αφού πήρα το το Assassin's το... εγώ. Έχουν. Τι, Έχουν... σε φυσική έκδοση. Ναι. Το, αυτό. Έμαστε... Uh, το διαβάζοντας... Αυτό το, το special που βγήκε πέρυσι. Το γράφουν στα γκρουπάκια, ρε. Έχει σταμα... ε, μπος το κάναμε πιο μετά. Έχει σταματήσει πάντω, λέω, να στέλνει πλέον ε, ε, συλλεκτική, τη συλλεκτική διάβασα. Στάνταρουν, δεν τη θέλουν τέλο πάντων. Κρίμα. Εντάξει. Δεν πειράζει. Μα ακούνε και παιδιά εκτό Ελλάδο. Εντάξει, μπορεί να πάρετε παιχνίδια όμω. Αυτά λοιπόν σε σχέση με το Valhalla που θα γίνουν διαθέσιμα στο store. Τώρα, αν δεν μπορείτε να τα πάρετε, κρίμα αλλά έγιναν διαθέσιμο. <σταλώσεις> και να είναι κάποια στιγμή κάπω θα έρθουν εδώ πέρα, είτε μεταχειρισμένοι απ' έξω, είτε από κανένα eBay. Τέλο <σταλώσεις> πάντων. Είναι ένα ρέπλικα του Hidden Blade που δεν είναι πια τόσο hidden, γιατί είναι από την πάνω μεριά. Φαίνεται, το βλέπουν όλοι δηλαδή. Είναι σε φάση «ο θα σου, Εδώ είναι, ξέρω, τέτοια φάση. Hidden Blade λοιπόν, ρέπλικα. Ε, και μια φιγούρα του κεντρικού ήρωα Avor στην ασενική του μορφή αυτή τη φορά. Ή και όχι, δεν ξέρω τώρα πώ προσδιορίζεται και αυτό, έχουμε και άλλα θέματα. Έχει <σταλώσεις> μπουσια. <σταλώσεις> 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 Εντάξει, δεν ξέρει πώ προσδιορίζεται. Μπορεί να προσδιορίζεται ω ποδήλατο με βοηθητικέ. Δεν okay. <laughs> ξέρω τι φάση. Ο Παύλο ξενερώνει με αυτά τα σχόλια, δηλαδή με νοιάζει. Εγώ γελάω. Εγώ <laughs> <γου> γελάω. <laughs> ε, Τέλο πάντων, διαθέσιμα για προπαραγγελία όλα αυτά ε, από το store τη Ubisoft. Αυτά. <laughs> Και φυσικά κλείνοντα, ε, να πω ότι ε, Είχαμε πει και σε προηγούμενο επεισόδιο έτρεχε μια προσφορά που έδινε Τσάμπα ε, Ubisoft κάποια παιχνίδια λόγω της καραντίνας Και είχε δώσει το Assassin's Creed 2 Το Child of Light και το Rayman Legends Αυτή η προσφορά Ή μάλλον αυτό το δώρο ε, ξανά άνοιξε, ξανά είναι τσάμπα και θα είναι τσάμπα μέχρι τις 5 Μαΐου. Σήμερα που γράφουμε το επεισόδιο είναι 3 Μαΐου, ελπίζουμε να το δείτε μέχρι τις 5 Μαΐου. Λαβέντε. Να μπείτε στο Uplay και να κάνετε redeem ουσιαστικά στα τα τρία παιχνίδια τσάμπα. Assassin's Creed 2, Child of Light και Rayman Legends. Για όποιον δεν έχει πάρει πρέφα μέχρι τώρα να πούμε ότι μέχρι τις 5 Μαΐου είναι και τα play at home Uncharted The Nathan Drake Collection και Journey για το PlayStation 4 στο PS Store δηλαδή για όλου, όχι μόνο PS Plus. Είναι διαθέσιμα αυτά, οπότε μπείτε, πάρτε και αυτά. Όπω επίση και το Pac-Man Championship Edition για PC, PS4 και Xbox One μέχρι τι 10 ε, Μαΐου. Μαου. Mm. Μια και ανέφερε αυτά τώρα να, να πούμε λίγο σύντομα τα. Μ' ακούτε, Ναι, ναι. ναι. Α, γιατί φοβάμαι μην έχω κοπεί. Να πούμε λίγο σύντομα τα Games with Gold, μια και δεν τα αναφέραμε πριν. Είναι το Viral 4 που είπε και ο Άρης και κοροϊδεύε το Warhammer 40,000 Inquisitor Martyr για Xbox One, το Sensible World of Soccer για Xbox One και Xbox 360 και backwards compatible εννοείται, και το Overlord 2. Και επίση στο Game Pass μπήκε για PC το Gears Tactics, το Moving Out για Xbox One και PC, το Deliver to the Moon για Xbox One και PC, και το HyperDot και το Level Head πάλι για Xbox One και PC. Και περιμένουμε στι 7 Μαου το Red Dead Redemption 2 που λέγαμε την προηγούμενη. Τέλος, Game Store. Υπάρχει διαθέσιμο αυτή τη στιγμή μέχρι και έτσιε. Το Crashlands και το Amnesia The Dark Descent. Εντάξει, τα περισσότερα τα πιάσαμε. Θέλει να μην ακούστηκαν να μην ψάξαμε. Όχι, εντάξει, τα περισσότερα Όχι. τα πιάσαμε. Τα σημαντικά, <laughs> πια, τα, τα σημαντικά, τα, πιάσαμε. Ναι. Τα, το Red Dead Redemption δηλαδή που νοιάζει όλο τον κόσμο από τι 7 Μαου το πιάσαμε. Το Amnesia στο Epic, να πάω το πάρει ο Κοσμάκη. Φυσικά και το Amnesia. Ωραία. Δεν τα είχαμε πει αυτά, νομίζω τα είχαμε πει στο προηγούμενο. Ναι, είχαν βγει, έχει δίκιο. Τα και το Σογκούν 2 αλλά μέχρι μία τέλος. τέλο. Mm -hmm. Σογκούν τελείωσε. Ναι. Yeah. Λοιπόν. Αυτά. Νομίζω κλείσαμε. Έχουμε κάποιο άλλο νέο, Όχι, θα ήθελα να πω και το Final Fantasy, αλλά με κνευρίζει ταχύτητα. Τώρα οπότε θα τα πούμε άλλη φορά. Ναι, νομίζω δύο επεισόδια σερή να μα λε για παιχνίδι που το έχουμε τερματίσει εδώ και ένα μήνα δεν έχει νόημα. Κράτα το για άλλη φορά που δεν θα έχουμε νέα, που θα είναι αδιάφορη εβδομάδα. Ε, τώρα το παίζει ο, ο περισσότερο κόσμο, όμω να όχι ένα μήνα πριν. Αχά. <laughs> Ε, εντάξει, δεν ξέρω. Θα μα πει το επόμενο τότε. Μέχρι τότε, όσοι το έχουν τελειώσει και έχουν απορίε για το τι σκατά έγινε στο τέλο και τι θα μπορούσε να γίνει στο μέλλον και στο sequel, ε, μπορεί να μπει να δει το βιντεάκι του Τατσιόπουλου, όπω είπαμε και στην αρχή, του Βασίλη, που ανέβηκε στο YouTube. Ε, που ουσιαστικά εξηγεί full spoilers το τέλο και τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τη συνέχεια. Θα ήταν ενδιαφέρον σε κάποιο μελλοντικό επεισόδιο που θα είναι εδώ και ο Τατσιόπουλο να κάνουμε ένα κομμάτι τέτοιο. Spoiler. Ναι, δεν ξέρω αν θα ήταν ωραίο με το spoiler. Θα ήθελα, αν θέλετε κι εσεί, να μιλήσουμε για το τι μπορεί να γίνει στο sequel. Αυτά που λέγαμε στο chat, δηλαδή για τον σχεδιασμό του παιχνιδιού και τι μπορεί να αλλάξει δομικά για το παιχνίδι και πόσο διαφορετικό μπορεί να είναι και πώ μπορεί να συνεχίζει και τι θα παίρνει μαζί του από το πρώτο. Mm -hmm. Αυτά, αν θε, μπορούμε να τα συζητήσουμε σε ένα επεισόδιο που και ο Τατσιόπουλο. Ε, θα δούμε όμω. Λοιπόν, αυτά λοιπόν από εμά και αυτή τη βδομάδα μια παρέθεση, έπαιξα και Streets of Rage 4, δεν ξέρω αν ακούγομαι πάλι αυτό τα λέω αργά, Το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο να μπείτε να το παίξετε, να έχει μπει και στο Game Pass Τιν! Το πρώτο έτσι για αυτήν την εκπομπή Έχεις πει, έχεις πει. Το τρίτο πρέπει να είναι, εντάξει Και έχει ανέβει και review στο vg24.gr γραμμένο από τον Τατσιόπουλο και έχει ανέβει και βίντεο review Και βίντεο review Σωστά ε, πάρα πολύ ωραίο να το τσεκάρετε κι εσείς. Σύνολο πρέπει να είναι κανένα δύο ωράκι. Τιμά πάρα πολύ τα, τα παλιά ε, και είναι πολύ ωραίο. Δεν συμφωνώ πολύ με το βαθμό του Βασίλη, αλλά εντάξει. Μας το ήλιο. Ποια είναι η θέση του Παύλου στο site σας διαφωνεί με τους βαθμούς μας. Ακριβώς. <laughs> Ωραία. Τέλο πάντων, λοιπόν, σε επόμενο επεισόδιο μαζί με την ανάλυση του Final Fantasy, αν είναι ο Τατσιόπουλο, θα σα αφήσω να τσακωθείτε και live. Να μην τσακωνόμαστε μόνο μεταξύ μα, δηλαδή να τσακωθείτε και με κανέναν άλλον. Λοιπόν. Αυτά. Λοιπόν, εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο που μα ακούει. Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σα, τα οποία είναι πολύ ενθαρρυντικά και μα δίνουν τεράστια δύναμη για να συνεχίσουμε. Σε αυτόν τον άχαρο κόσμο που βγάζουμε 20 λεπτά μέσα σε ένα μήνα. <laughs> γιατί προφανώ το κάνουμε για τα λεφτά. Είμαστε πουλημένα το Μάρια, όχι πλάκα κάνω. Το κάνουμε γιατί το αγαπάμε αυτό και το γουστάρουμε. Ε, αλλά είναι πολύ ωραίο να παίρνουμε τέτοια σχόλια που μα λέτε ότι αυτό που κάνουμε το κάνουμε ωραία και ότι περνάτε καλά μαζί μα. Ε, και τι ωραίο παιδί που είσαι, Βαγγέλη. Α, τέτοιο, ναι. σχόλιο, τέτοιο σχόλιο, δεν έχουμε πάρει ακόμα, ευτυχώ. Γιατί <laughs> στην, πλειοψηφία, στην, πλειοψηφία, του είναι αντρικό το κοινό μα και δεν έχει αποθρασυνθεί <laughs> ακόμα τόσο. <laughs> Έχουν γίνει κάτι σχόλια σαν τον Παύλο δεν έχει και τέτοια. Αλλά... Εντάξει, αυτά είναι love letters ε, που είναι επίκλυση στην αυθεντία του, ας πούμε στο, στο Τζεφ Κίλι της Ελλάδας. Δεν είναι τόσο, δεν είναι τόσο για την ομορφιά <laughs> του, χωρίς να θέλω να πω κάτι για αυτό το πανέμορφο παιδί, ρε παιδί μου. Είναι περισσότερο για τα brains. Ω, oh, εντάξει, το δέχομαι. Τα φιλιά μας στον Μάριο ε, Τικιτζή, στον Λουπ ε, Γκαρού και στα υπόλοιπα παιδιά που μας ακούνε. Οκ, okay. απειλητικό ακούστηκε, τα φιλιά μας. <laughs> λοιπόν, ε, ευχαριστούμε και πάλι ε, να έχετε μια καλή συνέχεια από αύριο με το δικό μας το ρολόι και με το δικό μας το ημερολόγιο από αύριο με προσοχή στους δρόμους που θα είμαστε ελεύθεροι να γερνοβολάμε. Ε, να είστε ασφαλεί και να είστε εδώ να μας ακούτε. Έτσι. Έτσι. <laughs> <laughs> λοιπόν. Για απειλητικό παντού. Έτσι μίσα. Λοιπόν. <coughs> Αυτά. Καλή συνέχεια. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα. Φιλάκια. Αντίο. Καλή συνέχεια.